Έχω κέφια και δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Μήπως επειδή γίνουν τα μάτς. Τα μάτς. Τα μάτς. Τα must. Πάλι γίνανε. Ακούγεσαι ό,τι να είναι, ακούγεσαι πάλι. Τι να κάνω, ρε Κώστα, μου αλλάζουν τα μικρόφωνα συνέχεια. Όχι, καλά ακούγομαι. Δεν ακούγεσαι καλά. Ούτε εγώ. Εσύ μια χαρά είσαι. Όχι, εσύ ακούγεσαι μακριά, σαν να είσαι από το σπίτι με ίντερνετ. Ωραία. Ενώ δεν είσαι. Ενώ δεν είμαι. Ενώ δεν είσαι. Όχι, λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλά, ακούω. Εντάξει. Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν ακούγεσαι καλά. Όχι. Τουλάχιστον δεν σε ακούω όπως τις άλλες φορές. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Τι ακριβώς θα γίνει. Κάτσε να παίξω από εδώ, να παίξω από εδώ, να παίξω από εκεί. Πιο καλά τώρα. Όχι, πιο καλά όχι, τώρα, δεν, πιο αυτό, καλά. Δεν αυτό. Ένα κουμπί πρέπει να πατήσεις που δεν έχεις πατήσει. Ένα κουμπί να πατήσω. Όλα κουμπιά πατάω. Anyway, δεν πειράζει. Anyway. Το θέμα να μας ακούει ο κόσμος καλά ναι. Και να δεν έχει σημασία να ακούγουμε εμείς καλά. Τώρα. Λοιπόν, τίποτα. Φεύγεις όπως είσαι. Φεύγω. Παρασκευή 30 του μηνός σήμερα. Θα φύγω. Να πούμε καταρχήν περαστικά. Σε ποιον. Περαστικά. Σε ποιον. Στον αδερφό παράγοντα και ομοιοεραστή της Πορτοκαλί Μπάλας. Μεγαλομέτωχο της ΚΑΗ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιανακόπουλο. Είναι με καρδιακό στο νοσοκομείο. Καρδιακό? Ναι. Καρδιακό, γιατί. Καρδιά, πόσο χρόνο είναι εκεί, παιδί, καρδιά. Σαν και εμένα. 10 δηλαδή. Με καρδιακό επεισόδιο νοσηλεύεται περαστικά. Όχι, ρε. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει, έρχεσαι αθετός και τόσοι νέοι άνθρωποι παθαίνουν. Χτύπα ξύλο. Μήπως τον γράψουν και αυτό με κορονοϊό. Λοιπόν, έχουμε θέματα αρκετά να σχολιάσουμε σήμερα. Μετά το χθεσινό παιχνίδι, ειδικά του ΠΑΟΚ με την Γρανάδα, το 0-0. Καλός ο ΠΑΟΚ. Καλός. Καλύτερος από την Γρανάδα, καλός, σίγουρα. Δικαιούταν τη νίκη. Αλλά όπως ξέρετε, στην Ισπανία κερδίζει μόνο ο Άρης. Είπα και εγώ, δεν το πει. Γιατί να μην το πω, ρε Κώστα, δεν είναι στατιστικό. Μοναδικό. Δηλαδή, άμα ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ, θα το λέγανε. Η μοναδική ομάδα που κερδίσει. Είναι στοιχείο, η αλήθεια είναι αυτή. Και εντάξει. Ο Άρης κέρδισε την Ατλέτικο, άλλοι δεν έχουν μπορέσει να κερδίσουν. Την Γρανάδα, τη Χετάφη η ΑΕΚ δεν είχε κερδίσει. Ποια Γρανάδα. Ναι. Η Γρανάδα, η αλήθεια είναι, παιδιά. Ναι, πώς είναι αυτή η ομάδα. Ισπανική ομάδα, Ισπανία, δεν έκανε σουτ. Είχε πολύ καλό ο ΠΑΟΚ. Είχε απουσίες. Είχε και πολλές απουσίες η Γρανάδα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερο στο τελευταίο παιχνίδι του Φεραίρο, ο οποίο δεν το είπε. Ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Ωραία, το φιλοσόφησε. Είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, είπε. Είμαι σήμερα εδώ, αύριο δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και την ίδια στιγμή γράφουν όλοι την προπόνηση ο Πάμπλο. Μήπως τελικά δεν. Ψιλόγαζι.gr. Μας δουλεύουν, λες. Κανονικά. Κανονικότατα. Βέβαια. Και τρώμε το σανόμπε. Αλλάξανε την προπόνηση για να πάει ο Πάμπλο. Αλλάξαν την πτήση για να πάει ο Πάμπλο να προπονήσει. Ωραία, και λέει ο Φερέ, δεν φεύγω. Έφυγε ήδη. Έφυγε ήδη, Και θα πάρει και παίκτη μαζί του. Έχει ένα 600 γλυκό. Και παίκτη θα πάρει. ΠΑΟΚ. Τι? Και παίκτη θα τον πάρει. Τον Αγκούστο. Ναι. Τον καλύτερο παίκτη θες δηλαδή. Ξεπούλημα.gr. Ξεπούλημα.gr. Κάθε Παρασκευή 2 με 4. Κάθε Παρασκευή που λένε και ένα παίκτη όμως. Προηγούμενη ήταν ο Μάτος, τώρα είναι ο Αγκούστο, την προηγούμενη ήταν ο Πέλκας, την προηγούμενη ήταν ο Λιμιός, την προηγούμενη ήταν ο Ακπομ. Όλες τις Παρασκευές, αν το προσέξει, Παρασκευές εδώ να ξεκινούν την πωλήσει, φεύγει και ένας. Πρώτον δεν έφυγε κανένας. Είναι φήμη. Δεύτερον, να κοιτάς την ομάδα σου. Έξι φύγανε. Τρίτον. Α, σαν τον άλλο που βγήκε χθες και είπε γιατί μιλάς για τον ΠΑΟΚ. Ναι, τρίτον έφυγε ο Ακριτόπουλος. Τι ζούμε, ρε φίλε. Το καλύτερο είναι αυτό. Τι ζούμε, ρε φίλε. Μισό λεπτό, φίλε, μισό λεπτό. Περίμενε λίγο, περίμενε. Πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Όταν ο Χρήστανθος, παιδιά, βάζει μουσική για να μιλήσει στο τηλέφωνο, σημαίνει πως Α είναι γυναίκα του. Β είναι άλλη γυναίκα. Είναι ο Καρυπίδης. Γ. Είναι άλλη γυναίκα. Είναι άλλη γυναίκα για δουλειά. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Για δουλειά. Όλοι μας όταν βάζουμε μουσική για να κάνουμε κάτι από αυτά. Είναι ο Δρακόπουλος, είναι καλά, ναι. Η Μέρκελ. Τέταρτον. είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος που του λέει, ας πούμε, μια είδηση. Ότι... Όχι, ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι εξοικειωμένος. Στέλνει τέτοια μηνύματα. Πέμπτον, είναι ο Αντώνης Γκάτσης για να του πει ότι παραιτήθηκε ο Καμπερίδης και μετά δεν έγινε δεκτή παραίτησή του. Χρήσανθε. Δεν μου το προκύπτει από πουθενά. Καλά. Εγώ διαβάζω Γκάτζιο. Και τέταρτον, και έκτον, είναι ο. Πώς τη λένε? Η Κέτι Γκρέι. Η Χριστίνα Σκέτζου. Η Κέτι Γκρέι από το κλικείο. Για να σου φέρει το κλαμπ σάντουιτς. Δεν παίρνω κλαμπ, έχω να πάρω πάρα πολύ. Η Κέτι Γκρέι. Η Έλενα παίρνει κλαμπ συνέχεια και μου λέει στο τέλος τη πατάτα. Όχι, ρε Έλενα, τη λέω. Δεν θέλω δεν κάνει. Αυτό τη λέω. Κάθε φορά παίρνει τη πατάτα και δεν τη τρώει. Τι πράγμα είναι αυτό. Και τις τρώμε εμείς. Αν είναι δυνατόν. Δεν κάνει πατάτες και ψωμί. Το είπαμε αυτό. Έτσι. Όλα τα αλφα. Ωραία. Αλεύρι.
Ναι. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε το χθεσινό παιχνίδι. Θα σχολιάσουμε τις εξελίξεις με Πάμπλο και Φερέιρα και όλα τα υπόλοιπα και θα δούμε αν αυτά που γράφουν οι Βραζιλιάνοι περί Αουγκούστο έχουν βάση. Πάντως, διάψευση από τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει. Ούτε για τον Αουγκούστο. Τη μια τα γράφουν οι Πορτογάλοι, την άλλη τα γράφουν οι Βραζιλιάνοι. Δεν τα γράφουν ποτέ οι Έλληνες. Εμείς εδώ, ρε παιδιά, θα γράψουμε τίποτα. Όταν παίρνουν μόνο παίκτες. Όταν φεύγουν, τα γράφουν οι άλλοι. Λοιπόν. Εντάξει. Χαιρετίσματα στο φίλο μου το Λευτέρη. Επικοινωνιακά φέτος. Τα έχει πάει περίφημα. Τα έχει πάει να μην πω. Δεν φταίει αυτός, βέβαια, ρε φίλε. Άμα του λέει ο άλλος, όχι, δεν θα δώσει τίποτα. Όχι, δεν θα το πεις. Τι να δώσει. Μα ρε παιδιά, θα το γράψουν οι άλλοι, θα ξεφτυλιστούμε. Είναι 2020, θα το γράψουν. Συγγνώμη, τι να δώσει. Το λένε οι Βραζιλιάνοι. Εσύ δεν θα πεις τίποτα. Πωλείται ο παίκτη, φυσικά. Εννοείται. Και εμείς έχουμε έξι τραυματίες και δεν έχω βγάλει τίποτα όλη τη βδομάδα. Ωραία ενημέρωση. Λοιπόν, αντικειμενική. Μετά ο Άρης FM σας έφταιγε. Χρυσανθέ, να πάνε να κάνουν ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ θα κάνουν. Στο γήπεδο απ' έξω. Πού να ξέρουν, να δουν να κλέβουν το email της ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο να πάνε, θα βρουν. Και άμα πάνε στο γήπεδο απ' έξω, τι θα κάνουν. Θα περάσει ο παίκτης και θα τον πούνε How are you. Άκου λίγο, καράδαλι, άκου. Και θα πει I'm leaving. Όταν ο κύριος Γιώργος και ο φίλος μου Αρμένης και όλοι οι υπόλοιποι τρέχαν στο γήπεδο, ήδη ήταν στο γήπεδο. Τώρα δεν είναι στο γήπεδο. Και τώρα είναι στο γήπεδο. Τώρα δεν είναι στο γήπεδο. Τώρα είναι. Η Παλμέιρα σε κανένα τώρα είναι στο γήπεδο. Να πάει στο γήπεδο τη Παλμέιρα. Η ομάδα έχει κάνει τρεις μήνες προπονήσεις και δεν έχει έρθει ούτε ένας μία φορά να πιει ένα καφέ. Απαγορεύεται. Ποιος το είπε. Κορονοϊός. Ποιος το είπε, απ' έξω κάτσουν. Take away. Και τι να κάνω. Τώρα έχουμε κορονοϊό. Και τι να κάνω. Δεν έχει έρθει ούτε ένας. Και άμα έρθω θα τον διώξει. Ούτε ένα. Θα έρθω εγώ με το Μάκη. Στο πάρκινγκ. Ήρθε ο Μάκη. Και τον ορμήξατε. Ο Μάκης είναι απέναντι. Είναι απέναντι. Ήρθε ο Μάκης και τον ορμήξατε. Ο Μάκης έχει θεσμικό ρόλο απέναντι, Χρυσανθέ. Απέναντι. Σε αυτούς που μισούν τον μπάσκετ. Τα πανεπιστήμια δεν είναι απέναντι. Τι είναι εκεί. Ναι, εκεί. Φοιτητική εστία. Λοιπόν, όχι ότι ο ίδιος ανήκει σε αυτούς, απλά είναι εκεί απέναντι. Ναι, εντάξει. Όπως λέγανε οι απέναντι καταστρέψαν τον Ηρακλή, έτσι λέω και εγώ τώρα. Εγώ λέω το κατέστρεψε το βόλεϊ σας. Επίσης λέω να σταματήσει το πρωτάθλημα, όπως είπες. Και του μπάσκετ. Το ποδοσφαίρο δεν σταματάει. Του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, αν σταματήσει, ποιος είναι πρώτος. Αν σταματήσει του ποδοσφαίρου, είναι πρώτος ο Άρης, αλλά δεν θα έχουμε να φάμε, Κώστα. Άλλο αυτό. Γιατί αν σταματήσει να μας στηρίζει και η Ιντερ Βέτεν, γιατί δεν θα έχει παιχνίδια. Ναι, όντως. Εδώ δεν θα γίνει τη μαρμάγκα. Είμαστε με τη συνέχεια, λοιπόν. Θα είμαστε σαν εστιατόριο. Πρώτος ο Άρης, λοιπόν, πρωτάθλημα και στο μπάσκετ. Ηρακλή, τα είπαμε. Διακόψτε. Και πέφτει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Διακόψτε το. Είναι τελευταίος. Δύο οι λόγοι δηλαδή. Και εκτός Ευρώπης το ποδόσφαιρο που είναι έκτος. Μια χαρά. Λοιπόν, μια χαρά. Θα πούμε για το παιχνίδι της Κυριακής, το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Θα γίνει. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την ανακοίνωση της Λίγκας. Ότι θα γίνει. Εχθές το All About Άρης, σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, όπως λέει ένας φίλος μου, έγραψε ότι πάει για να γίνει. Πάει για να γίνει. Μπράβο. Ναι, γιατί υπήρχε η φημολογία ότι δεν θα γίνει. Έξω είναι μέρα και έξω είναι νύχτα. Ή είναι μέρα ή είναι νύχτα. Δώσαμε μία απάντηση σε αυτό που υπήρχε ως ερώτημα. Δηλαδή, αν υπάρξουν νέα κρούσματα, δεν γίνεται. Αν έτσι. Υπάρξουν νέα κρούσματα. Ναι. Δεν γίνεται. Ναι. Δεν υπήρξαν νέα κρούσματα. Άρα πρέπει να αποφασίσει η Λίγκα αν με τα ήδη υπάρχοντα κρούσματα, που είναι 5 αυτή τη στιγμή στον Άρη, γίνεται ή όχι. Γιατί έλεγα και χθες ότι υπάρχει ένα κενό. Το κενό είναι το εξής. Μάλιστα. Λέει το πρωτόκολλο 3 κρούσματα κορονοϊού. Mm. Δεν διευκρινίζει όμως αυτά τα 3 κρούσματα. Ήταν πριν το μάτς με τη Λάρισα. Πολύ ωραία. Το μάτς με τη Λάρισα αναβάλλεται. Χρήσανθε, τα είπαμε χθες αυτά. Μπράβο. Τώρα λοιπόν δίνω την εξέλιξη ναι. και σου λέω ότι η Λίγκα προσανατολίζεται και αυτή την ενημέρωση έχει και προς τις ομάδες ότι με την ισχύουσα κατάσταση, δηλαδή με τα κρούσματα της προηγούμενης εβδομάδας. Τα παλιά τέλος πάντων. Παίζεις. Παίζεις. Γιατί βγαίνουν έξω αυτά ήδη. Βγαίνουν έξω αυτά, έχουν ήδη απομονωθεί και τα λοιπά. Είναι 10 μέρες απομόνωση, άρα είναι οκ η ομάδα. Είναι υπό έλεγχο. Τώρα. Το θέμα μας είναι ότι κάποιοι από αυτούς τους 5 θα βγήκαν, κάποιοι μάλλον από τους 7 αρχικούς, μάλιστα, βγήκαν αρνητικοί την Τρίτη. Μάλιστα. Αν αυτοί βγουν αρνητικοί και σήμερα, ξανά, έτσι, γιατί θα ξανακάνουν σήμερα, τότε μπορεί να παίξουν και αυτοί. Καταλαβες. Μάλιστα. Θέλεις 2 αρνητικά τεστ για να παίξεις. Και πρέπει να γίνονται σε 48 ώρες η διαφορά. Έγινε την Τρίτη το 1, Παρασκευή, ξανά, θα δούμε. Άρα μάλλον πάμε να γίνει το παιχνίδι. Μάλλον. Ναι. Έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση, αν ισχύσει ό,τι ισχύει τώρα με τους 5 δηλαδή, που είναι αυτοί και δεν παίζουν αυτοί οι 5 που ξέρουμε. Μάλιστα. Ο Άρης θα έχει 2 βασικές απουσίες. Οι άλλοι δεν είναι βασικοί ποδοσφαιριστές. Αλλά τι να κάνουμε. Είναι μέσα στο ποδόσφαιρο.
και το συγκεκριμένο. Μέσα στη ζωή μας είναι, γιατί πλέον όλοι. Εντάξει. Παιδιά, συγγνώμη να πω κάτι. Ναι. Αυτό σήμερα με τις τράπεζες τι είναι? Ποιο, Κώστα? Τι θέλουν να πληρώσουν το ΕΜΦΙΑ? Γιατί? Ξέρεις τι γίνεται στις τράπεζες? Γιατί είναι ταμεία, 30. Και επειδή πληρώνονται. Όχι μόνο πληρώνονται, συντάξεις. Πληρώνουν. Ο Έλληνας ως συνήθως. Γιατί ρε φίλε? Το αφήνει όλα τελευταία μέρα. Όχι, αύριο. Να πληρώσει ένα Σάββατο, ευρώ πρόστιμο. Σάββατο είναι αύριο. Application. Application δεν έχει η μαμά σου. 86 άτομα έχει από κάτω. Σε Κώστα, σειρά. Το είδα σε όλες τις τράπεζες. Επειδή ο Ζαστόν εδώ στη Λιόντεσοφ έχουμε. Μετά λέμε πως κολλάει ο κορονοϊός. 86 άτομα σε όλες τις τράπεζες. Θες τη Δωδεκανήσου, το ταχυδρομείο. Ποιο ταχυδρομείο? 400 άτομα έχει το ταχυδρομείο. Έχουν βγει στο δρόμο. Στη Δωδεκανήσου έχουν βγει. Μόνο αν πάω να πληρωθώ, να πάρω λεφτά και δεν μπορώ, τότε θα περιμένω. Αλλά να πάω να πληρώσω. Δεν περιμένουν στο ATM. Δεν πληρώνω. Δεν περιμένουν στο ATM. Περιμένουν να μπουν μέσα. Οι γουρέξες γιατί είναι? Γιατί μέσα στις τράπεζες, εγώ το χρειάζομαι. Έχει ένα μηχάνημα. Όχι, όχι. Αυτό τώρα λέγαν κάτω. Γιατί δεν το βγάζει έξω η τράπεζα? Όχι μόνο αυτό. Το μηχάνημα που πληρώνει το... πέρα από το ταμείο. Γιατί δεν το βγάζει έξω η τράπεζα? Πώς να το βγάλει? Γιατί οι 99% ζητάνε, ζητάνε βοήθεια από την υπάλληλο. Πω. Γιατί δεν ξέρει η γιαγιά να πάει να τα βάλει. Πω. Έκανες ποθενέσχες. Τι ζούμε. Παίρνεις το χαρτί που παίρνουν οι δημοσιογράφοι, παίρνουν από τις τράπεζες, το ποθενέσχες. Ποτέ. Άνεργος, ο ΑΕΔ. Ωραία. Δεν έχει σημασία. Δεν έχω εκείνη την περιουσία, δεν έχω τίποτα. Δεν έχει σημασία, πρέπει να κάνεις ποθενέσχες. Γι' αυτό και θα γίνω πρόεδρος σε 5 ομάδες. Ωραία. Πήγα λοιπόν να πάρω τα χαρτιά αυτά από την τράπεζα. Περίμενα μια ώρα, ξέρεις γιατί? Γιατί πλέον μέσα στο κατάστημα μπορούν να είναι 5 άτομα. Ούτε. Όλοι οι άλλοι πρέπει να είναι απ' έξω. Και περιμένεις απ' έξω εκεί να ανοίξει η πόρτα. Λόγω του κορονοϊού. Λόγω του κορονοϊού, ναι. Τώρα λοιπόν που πήγε σε επίπεδο. Δεν πάω με τίποτα, φίλε. Άκουλο, δεν τώρα πάω. Που πήγε σε επίπεδο 4 η Θεσσαλονίκη. Όλοι έξω. Όλοι έξω, ναι, μόνο ένας μέσα. Ωραία. Πέσα για την τράπεζα, άντε, πες είμαι γεροντάκι, δεν ξέρω, θα πάω, θα περιμένω, θα πληρωθώ. Δεν έχω τι να κάνω όλη τη μέρα, έτσι κι αλλιώς. Φωνάζουν τώρα τα φιλαράκια μου. Πώς το βάλε στη ζέστη, ρε. Ναι, ρε, παιδιά. Το βάλε κάποιο στη ζέστη. Ο Κρυονιάρης, ο Στέργιος. Ο Στέργιος, ρε. Ο Κούλαλης, θες. Που είναι, λέει, το transfer. Άλλο πάλι και αυτό. Τέλος πάντων, ας μην μιλήσω. Λοιπόν, ναι, εσείς θέτε, δεν φταίει το παιδί. Ναι. Λοιπόν, κάνει τρεις εβδομάδες και ξέρει τηλέφωνο. Εσείς θέτε. Ναι, λοιπόν. Πάντα εμείς θέμε. Ναι, πάντα φταίει. Εμείς θέμε, επικεφαλής... σας έχουμε εδώ. Ακριβώς, ο επικεφαλής θέει πάντα, εννοείται. Γιώργο, λοιπόν, εσύ φταίς. Στο Γερμανό, στη Vodafone, στην Κοσμοτέ, στη Wind, γιατί πρέπει να έχει 600 άτομα απ' έξω? Γιατί, Κώστα. Θέλω να πληρώσω το κινητό. Είναι τέλος του μήνα. Ναι. Και να το πληρώσουν και αύριο. Όλοι τα αφήνουν τελευταία στιγμή. Φοβούνται ότι θα τους το κόψουν. Φυσικά θα το κόψουν. Τι, άμα δεν πληρώσεις. Δεν το κόβουν κατευθείαν, ρε παιδιά. Να τα κάνετε ηλεκτρονικά. Όλα ηλεκτρονικά. Αυτοί δεν έχω... που περιμένουν. Δεν έχω πάει σε τράπεζα ποτέ αυτοί τα τελευταία που χρόνια. Που περιμένουν, ξέρεις ποιοι είναι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι επαναστάτες και νομίζουν θα τους κλέψουν τα λεφτά. Αν πάρει κωδικούς και. Δεν είναι αυτοί. Οι περισσότεροι είναι τέτοιοι. Είναι αυτοί που δεν ξέρουν και τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάω στη Vodafone να πληρώσω 30 του μηνός, γιατί δεν πάω 31. Γιατί να μην βάλω το application που έχει η Κοσμοτέ, η Vodafone, η Wind στο κινητό μου και να πληρώσω μυαλά από εκεί? Γιατί να βάλω την καρτούλα μυαλά μου και να μην ξαναπατήσω στις τράπεζες ποτέ? Γιατί υπάρχουν τέτοια μυαλά, σου λέω. Ρε εσύ, ξέρεις τι γίνεται έξω? Ξέρω, τα είδα. Στην πόλη υποτίθεται που έχει lockdown, ξέρεις τι γίνεται γενικά? Εντάξει, δεν έχει τι κάνουν όλοι αυτοί? Τι δουλεύουν, Κώστα, εσύ τι κάνεις? Τι γουρλούν δεν δουλεύουν, ρε? Δουλεύει, ρε, ο κόσμος. Όλοι βόλτα πάνε, Χρύσανθε. Βόλτα στο βγάλε κέντρο, ξέρεις τι γίνεται? Δεν με αυτοκίνητα και με τέτοια. Δουλεύουν, Κώστα. Και είναι κόσμο τελευταία μέρα σήμερα, σου λέει πάμε τώρα. Πάμε να δουλέψουμε. Καλά. Το ΑΕΠ της χώρας πετάει επειδή δουλεύουνε. Εντάξει, πέρι, ο καφές πήρα, ορίστε. Πήρα καφεδάκι. Είναι το μόνο που δουλεύει. Και τους κλείσανε. Έλεος δηλαδή. Μητσοτάκι, γκάου. Δεν μπορεί να κάτσεις. Παίρνει. Take away. Take away. Take away. Και τα μαγαζιά με φαγητό. Take away. Take my breath away. Να σου πω κάτι. Βγάζει και καλά πράγματα η όλη φάση. Μητσοτάκι, θα προσαρμοστούν λίγο κάποιοι σε αυτά τα δεδομένα. Ναι, θα κάνουμε πάλι διαδικτυακές εκπομπές και θα τα παίρνουμε. Χοντρά. Τακα, 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 τακα. Η κρίση γεννά ευκαιρίες. Αυτό ακριβώς. Ναι, και έχει μείνει τόσο κόσμο χωρίς δουλειά και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα προσαρμοστούν, ναι. Όπως κάποιος μένει χωρίς δουλειά, είναι κάποιος ο οποίος πήρε τη δουλειά ενώ κάποιος άλλος δεν μείνει. Δεν πάει έτσι. Πώς πάει? Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα στην εργασία και. Πάλι τώρα. Και παντού. Και βάλε μουσική όταν μιλάμε, είμαστε σαν να είμαστε στο τέτοιο. Ναι, έχουμε μουσική. Έτσι, αυτό. Να ακούγεται από κάτω λίγο το χαλί. Λοιπόν. Πολύ ωραία ξεκινήσαμε με τα παιχνίδια. Αισιόδοξα. Με τις τράπεζες μας. Ποια παιχνίδια? Το ερώτημα το μεγάλο της ημέρας είναι αν θα γίνουν τα μάτς. Όλοι αυτό ρωτάνε. Με σταματάνε στο δρόμο. Κώστα, θα παίξουμε. Κώστα, τι θα γίνει?
Το απόγευμα θα υπάρξει ανακοίνωση. Κώστα, θα έρθείτε να μας ρίξετε, με ρώτησε ένας. Κοίταξε. Καταρχήν να διαχωρίσουμε το εξής. Ναι. Αυτό που προκύπτει ως ενημέρωση, ως πληροφορία είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, γιατί μέχρι στιγμής δεν είμαστε ο Μητσοτάκης. Πότε μιλάει ο Μητσοτάκης? Το απόγευμα. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι τα επαγγελματικά πρωταθλήματα των μεγάλων κατηγοριών, Super League, Α1 κτλ. Ναι, βόλεϊ. Θα γίνουν. Το βόλεϊ δεν ξέρω, το μπάσκετ. Το βόλεϊ δεν μείνει. Θα γίνουν. Όμως, υπάρχει μια. Καταρχήν είναι 99% για τη Super League. Αφού κλείσαν τα γήπεδα, πώς θα γίνουν? Ποια γήπεδα κλείσαν? Όλα. Για το παλέ έκλεισε, πού θα παίξουμε? Ρε φίλε. Θα ανοίξει. Για το συγκεκριμένο θα ανοίξει, θα υπάρξει άδεια. Ελάτε στο Ευανόφιο. Εδώ θέλετε. Τα γήπεδά μας, Κώστα, δεν έχουν άδεια 40 χρόνια λειτουργίας. Όντως. Και σε πειράζει που θα κλείσει για τον κορονοϊό? Όντως. Εντάξει, ακόμα σε κάτι τώρα χαζά. Και τα Γιάννενα είχαν lockdown, όπως έχει τώρα η Θεσσαλονίκη, αλλά έπαιξαν τα Γιάννενα. Όντως. Λοιπόν, η απόφαση είναι για κλείσιμο για δύο λόγους. Για εκεί που δεν μπορούν να γίνουν τεστ κορονοϊού, στα αεραστεχνικά κτλ. Δηλαδή, και για εκεί που το τεστ του κορονοϊού που μπορεί να γίνει κοστίζει πάρα πολύ, οπότε δεν το αντέχει η τσέπη του σωματείου. Και σου λέει για 15 μέρες, γιατί για 15 μέρες θα γίνει αυτό, θα αναστείλω τις εψημοί, τα αεραστεχνικά, τις β' εθνικές, εκεί τέλος πάντων που δεν έχει ο άλλος τη δυνατότητα να πληρώσει 50 ευρώ επί 30 ποδοσφαιριστές και 10 φυσιοθεραπευτές και γιατρούς και 40 άτομα να δώσει τόσα χρήματα και να το ξανακάνει μετά επαναληπτικό και να το ξανακάνει και να το ξανακάνει. Γιατί δεν είναι μια φορά και έξω. Έτσι. Η Super League λοιπόν έχει πρωτόκολλο. Οι επαγγελματικές ομάδες έχουν πρωτόκολλο. Σωστό. Εκεί λοιπόν σου λέει ο άλλος ότι αυτός που έχει κορονοϊό φαίνεται και πριν το μάτς και μετά το μάτς και τα λοιπά. Τέλος πάντων η διασπορά τη σταματάω. Μπορώ και την περιορίζω. Άρα θα γίνει κανονικά. Επίσης, όπως βλέπετε, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι έχουν δεκαπλάσια, εικοσαπλάσια, 30 φορές περισσότερα κρούσματα, παίζουν κανονικά. Δηλαδή δεν έχει σταματήσει πουθενά η μπάλα. Ούτε το μπάσκετ. Όντως δεν έχει σταματήσει. Γι' αυτό δεν θα σταματήσει. Απλά τώρα αρχίζουν και βγάζουν τον κόσμο όσοι βάλανε κόσμο. Ναι. Η Ισπανία για παράδειγμα. Εμείς δεν έχουμε κόσμο όμως. Εμείς δεν έχουμε κόσμο. Εσείς έτσι κι αλλιώς δεν είχατε. Ναι, εμείς οι Ηρακλειδές δεν είχαμε. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, αλλά. Άρα πάμε, προσανατολιζόμαστε στο να γίνουν κανονικά. 51-49. Η μόνη oh. πιθανότητα να μην γίνει είναι το μπάσκετ. Oh. Επειδή είναι κλειστό. Και επειδή δεν τρελαίνονται και τόσο οι του μπάσκετ. Όχι, τρελαίνονται. Όχι όλοι. Τρελαίνονται. Οι περισσότεροι λένε πώς θα πληρώσω το τεστ και τέτοια. Όχι, όχι, δεν λένε αυτό. Εντάξει, τι είναι. Χρήσα Θεέ, άμα δεν γίνουν, θα χάσουν και τα τηλεοπτικά και τα στοιχηματικά και όλα. Δεν συμφέρει. Πρέπει να γίνουν τα μάτσα. Αυτή είναι η άλλη παράμετρος. Όπως και εμείς είπαμε πριν, ότι άμα σταματήσει να παίζει μπάλα. Τρεις μήνες έχω εδώ και έχουν κάνει ένα μάτσα παίξανε. Οι φίλοι μου, οι Ιντερβέτεν και τα λοιπά, και όλες οι στοιχηματικές που μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσπαθούμε και εμείς να τους ανταποκριθούμε. Όλα τα παιδιά που βρίσκονται στοιχηματικές και στηρίζουν πολύ υπέρο, γιατί τους κάνουμε και καλή δουλίτσα. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε και αυτοί νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι από την συνεργασία. Αλλά αν δεν υπάρχει μπάλα, θα μου πει η Ιντερβέτεν, η Big Win, η Novibet, η Bet Shop, ρε φίλε, αφού δεν παίζει. Τι προϊόν. Άντε να σου αφήσω και ένα προγραμματάκι για τα slots machine μου και τέτοια. Να παίξω λίγο φρουτάκι. Έχω και μεγάλη γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο, αλλά άμα δεν έχει μπαλίτσα να κυλάει στο χορταράκι. Εκεί είναι το money, 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 money. Νίκος Παπαδόπουλος, κανονικά το μάτς με Τρίπολη. Επιβεβαίωση, φίλε. Στο είπα. Τι επιβεβαίωση, καλά που είναι ο Νίκος και μας λέει καμιά είδηση, ζομπά. Ρώτα λίγο το φίλο τον Ναι, ναι, καλά. Τον Νίκο Παπαδόπουλο. Επειδή τον κάνεις bullying και εσύ νομίζεις περνάει και σε εμάς. Βγάλ τον στον αέρα, μας το πει. Νίκο, πάρε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Θέλεις? Εδώ που μου λέει ένας φίλος ότι οι περίφημοι λοιμοξιολόγοι πρότειναν να σταματήσουν όλα τα πρωταθλήματα. Δεν ισχύει αυτό, φίλε. Oh. Το Γιώργο. Επειδή το διαβάσατε σε κάποια site, δεν σημαίνει ότι το είπανε κιόλας. Θα γίνω λοιμοξιολόγος. Δεν πρότειναν οι λοιμοξιολόγοι να σταματήσουν όλα τα πρωταθλήματα. Πρότειναν να σταματήσουν όλα τα ερασιτεχνικά. Oh. Έχει διαφορά. Που είναι χήμα και δεν έχει τεστ. Έχει διαφορά. Το ότι τα γράφουν κάποιοι στις 5 και στις 7 γράφουν άλλα και στις 9 γράφουν άλλα,
επειδή πρέπει και κάθε φορά παίρνουν και άλλα κλικ. Αυτό δεν τους καθιστά ούτε δημοσιογράφους ούτε υπεύθυνους. Έτσι έχουν αναπαραχθεί συνεχώς ζητήματα. Mm. Με μπούρδες που αναπαράγονται στο διαδίκτυο. Δες χθες για το θέμα αυτό του θα γίνει, δεν θα γίνει. Μάλιστα. Έχουν γραφτεί από το πρωί 50 διαφορετικά πράγματα. 50 διαφορετικά. Και η βάση μεγαλύτερη ήταν αυτό που είπες για τα γήπεδα, ότι αφού είναι κλειστό το Αλεξάνδριο που είναι κρατικό, πώς θα γίνει το παιχνίδι. Ελάτε στο Ιβανόφιο να παίξετε. Το μόνο ιδιόκτητο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Ουδέτερο, κλειστό. Ουδέτερο. Το μόνο ιδιόκτητο. Το μόνο. Το μοναδικό. Δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Υπάρχει. Έχει δύο κρατικά. Όχι, έχει τη χρήση, πώς το λένε. Και νομή. Χρήση και νομή. Και νομή για 100 χρόνια. Και πλερουά. Γουγουά. Πλερουά η άλλη. Πού ανήκει όμως. Ναι. Πού ανήκει. Στη γουγουά. Άρα, σε τέτοιες περιπτώσεις. Η έκταση όμως τους ανήκει που είναι πάνω. Σε κάτι τέτοιο περίπτωση. Η έκταση ανήκει όμως. Τα 6 από τα 36 τρέματα. Δεν έχει σημασία. Εκεί τα που 6 από τα 36. Η έκταση ωραία, να είναι μόνο το ένα πέταλο. Γιατί τα άλλα είναι κρατικά. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Πέρα το χουλιάμα που κάνουμε. Λοιπόν, κανονικά λοιπόν το παιχνίδι με την Τρίπολη, όπως λέγαμε. Ναι, ρε, ό,τι λέει ο Κούλης είναι νόμος. Μόνο. Τι σχέση έχει ο Κούλης τώρα με τις μπούρδες που γράφουν δεξιά και αριστερά. Δεν είπαν, ορίστε, γίνεται κανονικά το παιχνίδι και με την Τρίπολη. Κούλη. Τι θέλετε με τον Κούλη, ρε παιδιά. Γίνεται κανονικά το παιχνίδι. Γιώργο μου, να βλέπεις και να κρίνεις την αξιοπιστία. Όταν σου λέγανε ότι δεν γίνονται τα ματς, εμείς χθες το βράδυ στο Λαμπαοτάρης και στο Λίμπερο. Σου είπαμε ότι το μάτς με την Τρίπολη θα γίνει κανονικά. Δες τα κείμενα, τα γραπτά μένουν. Παιδιά, θα μας πείτε τι γίνεται με τον με το διάδοχο του Ακριτόπουλου ή θα ασχοληθούμε, λέει, με τον Φερέιρα. Λοιπόν. Ο διάδοχος του προσωρινά, φίλε, είναι ο Θαλής Θεοδωρίδης. Ποιος? Ο Θαλής Θεοδωρίδης. Σε ποια ομάδα της Αλφα Εθνικής έχει διατελέσει προπονητής? Στον Όφι. Να. Στην τύχη το είπα, αλλά. Είχα ένα στα 14. Σε ποια? Ο Θαλής Θεοδωρίδης, ναι. Είναι σε ομάδα, κάτι μου σε ομάδα Super League. Στον Μπας Γιάννα. Όχι. Στον Λεβαδιακό. Όχι. Στον Αστέρα Τρίπολης. Όχι. Στην Προοδευτική, στην Κόρυθο. Από Κάπα αρχίζει. Από Κάπα. Κλαμία. Όχι. Και από Κάπα, ε. Κερατσίνη. Ούτε θα σου έρθει στο μυαλό. Ούτε θυμάσαι. Κέρκυρα, Κασιόπη. Όχι. Πω. Κινέτα. Όχι. Σε άλλο νησί, όχι στην Κέρκυρα. Σε άλλο νησί, όχι στην Κέρκυρα. Κολοσσός Ρόδου. Όχι. Ευχαριστώ. Επέστο. Καλονί. Κανολί. Είδες όμως που θυμάμαι. Ο Θαλής. Ήταν στην Καλονί. Ναι. Και εγώ νόμιζα ότι είναι γιος του Τουτ. Του, του. Και γράφει όλες από κάτω καιρός ήταν. Λοιπόν, πάμε στο break. Πάμε στο break. Και... Σφίνα Ηρακλή και Φερέιρα. Μάχη με Παλμέιρας. Θαλής λέει στον Όφι ήταν ο Τσιριμόκος. Πού έπαιζε ο Τσιριμόκος όμως πριν? Στο Παναθηναϊκό. Τι λες βρε άσχετε. Στον Άρη έπαιζε. Ναι, ο Αριανοί όλοι άσχετοι. Πουθενάδες, καλά λες αγόρας. Πριν τον Άρη. Ο Τσιριμόκος. Στα Γιάννενα. Να. Στα Γιάννενα. Και δύο παπούτσια πάνενα. Πάμε στο break. Ναι, ο Αριανοί. Μάθατε τώρα όλοι. Όταν πηγαίναμε στο Χαριλάου. Μαζί Κώστα πηγαίναμε. Δεν νομίζω. Ο άλλος που λέει ότι έχω φωτογραφία στήρα 3 λέει σε το κάγκελο. Σέχω και εγώ με την Κατοβίτσα. Να! Με τα δύο. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε. Μας αποσυντονίζει λίγο ο κορονοϊός. Τι έπαθε? Ναι ρε φίλε, βγαίνουμε λίγο από την... από την κανονικότητά μας. Βέβαια, τα παιχνίδια γίνονται κανονικότατα. Άντε πάλι. Επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε και λίγο πριν. Το ποδόσφαιρο, όχι το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο, ναι. Κανονικά γίνεται και το Άρης Αστέρας Τρίπολης. Άρα, λέω Κώστα, 1-0. Ότι για να, το, για να ενημερώσει σχετικά η Λίγκα τον, τον Άρη. Mm. Σημαίνει πως πέρασε. Σημαίνει ότι έχει συνεννοηθεί με την πολιτεία. Με την βέβαια, θα μου πεις. Δέχτηκε ότι. Όχι, θα μου πεις ότι τη μια μέρα λέγαμε 10% βγάλαμε ανακοίνωση και την άλλη μέρα είπαμε ότι το κλείνουμε. Εντάξει. Και, εδώ, και εδώ ψηφίσαμε όχι σε ένα δημοψήφισμα και έγινε ναι. Αυτό είναι ένα άλλο, είναι άλλο, άλλο θέμα. Μιχάλη, για σένα το είπα, να ξέρεις. Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης στις 3, αύριο. Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης. Ατρόμητος Πας Γιάννηνα. Έλα Ραμπή 2 γκολ. Βόλος ΑΕΛ.
Βόλος ΑΕΛ. Θέλει να ρίξει τον κούγια ο. Χ. Α, ναι, σωστά, αλλά χ. ΠΑΣ Λαμία Παναθηναϊκός. Πες πάλι το κλασικό διπλό. 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 Ναι. Άρης Αστέρας Τρίπολης την άλλη μέρα, 1η Νοεμβρίου, στις 3. Χ, ημίχρονο, χ, τελικό. Τι ώρα θα φάμε, ρε παιδιά. Ναι, ο καημένος. 3 η ώρα. Έχουμε μάτς σε αυτήν την κυρία. 3 η ώρα. Ναι, έλα στο Ιβανόφι να φας. Στο Ιβανόφιο. Συνέχισε το πρόγραμμα. 5 και 4 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Πανετολικός ΠΑΟΚ. Πάμπλο Γκαρσία, ντεμπούτο με νίκη. Πάμπλο. 0-1. Ο Πανετολικός πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ έδειξε τον προπονητή. Το Μάκη Χάβο δηλαδή. Κώστα. Τυχαία. Χρήσα. Και προπονητής ποιος θα είναι. Ο Ιωσήφιδης. Πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Μαλιούφας. Και του Ολυμπιακού. Ο Σίγκας. Ξένος. Κολλητός του Μάκη. Γκαγκάτσι. Του Μάκη. Κολλητός του Μάκη. Ο Λεωνά, πώς το λένε. Λουτσιάνο. Ο Λεωζίνιο πήγα να πω. Μάκη, πάρε λίγο βγάλτο στο ραδιόφωνο, ρε φίλε, τον Λουτσιάνο. Κλείστο να λίγο. Ο Λουτσιάνο πήγε προπονητή στον Πανετολικό. Ήταν στην ΚΑΠΑ 19. Α, ήτανε τότε, εντάξει. Και τον ανεβάσανε. Δηλαδή θα είναι οι δύο προπονητές της ΚΑΠΑ 19, Κώστα. Ο ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ και ο ΚΑΠΑ 19 του Πανετολικού. Ναι. Λουτσιάνο και Πάμπλο Γκαρσία. Και στις 7.30 ΑΕΚ Όφη. Όπω. Αναστολή λειτουργίας Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ντίνος Κουίς. Όχι, θα μας φάει ο Χρήστος. Όχι, ο Χρήστος. Χθες πήγαμε τελευταία φορά. Τώρα στο σπίτι θα την πληρώσεις. Την πληρώνουμε τώρα. Τώρα στο σπίτι. Φιλέ, δε. Πλερουά. Η καημένη Κατερίνα. Η ηρωίδα η Κατερίνα εννοείς. Η ηρωίδα τώρα δεν έχει ούτε μπάλα. Το βόλι που σταματήσαν τα κορίτσια το βόλι. Όλοι στο σπίτι. Σπίτι τώρα, τρελάδικο. Oh. Τρελάδικο.gr. Σχολείο. Άμα σταματήσει και το σχολείο, πάει. Η Βικτωρία από τις 7.30 ώρα με ξύπνησε για να κάνουμε το WebEx. Για να κάνουμε τηλεμαθήματα. Oh. Μπαμπά δεν ακούω. Connection to the audio computer κτλ. Πες τη μάνα σου. Η μάνα της φεύγει, φίλε. Το πρωί δουλεύει. Δουλεύει. Κι άλλος κοιμάται. Δεν είσαι το ρεμπεσκέ. Το μπούλι που κοιμάται. Λοιπόν, τι έγινε. Ο Στέργιος πετάει. Υπάρχει ο Στέργιος. Στέργιο, how are you. Πώς πετάει. Πάρ' το ένα τηλέφωνο. Τι πετάει. Ο Γάιδαρος πετάει. Στέργιο πετάς. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τους φίλους γιατί πολλοί ρωτάνε για τον μπάσκετ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη απόφαση. Ναι. Δεν σημαίνει αυτό ότι είναι κάτι αρνητικό ή θετικό. Απλά το λέω γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει και μου στέλνουν τώρα και μηνύματα. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής απόφαση. Οι ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους, προπονούνται κανονικά. Χθες εμείς είχαμε την off the record συζήτηση με ανθρώπους του ΕΣΑΚΕ ότι μέχρι στιγμής παίζουμε κανονικά. Δεν ναι. υπάρχει απαγορευτικό. Το ότι γίνονται διεργασίες τώρα προφανώς και γίνονται, γιατί είπαμε ότι είναι το συν ότι τα επαγγελματικά πρωταθλήματα έχουν το έξτρα της ασφάλειας, ότι κάνουν όλοι τεστ, ότι είναι πολύ αυστηρά, ότι είναι λίγα άτομα μέσα κτλ. Αλλά έχουν το μείον του κλειστού αθλητικού χώρου. Ναι. Οπότε να κάνουμε. Η ΕΟΚ τι λέει, Κώστα. Η ΕΟΚ έχει κλείσει. Πώς θέλει να τα αναβάλει όλα η ΕΟΚ. Μπορεί καταρχήν η ΕΟΚ να τα αναβάλει όχι. αν θέλει. Του ΕΣΑΚΕ όχι. Α, μόνο του ΕΣΑΚΕ δεν μπορεί. Τα δικά τη θα έχει αναβάλει. Όλα. Να κάνουμε ένα γήπεδο στο Καφτατζόγλιο. Στο Καφτατζόγλιο. Ανοιχτό μπάσκετ, γιατί όπως παλιά. Εδώ δεν έχει ποδοσφαίρο στο Καφτατζόγλιο, δεν θα κάνει μπάσκετ. Αυτό στο Καφτατζόγλιο, αλήθεια, οι φίλοι μου από το ΣΥΡΙΖΑ που μας βρίζανε τότε, ναι, ναι. που ήταν στην Επιτροπή Διοίκησης, ναι, ναι, ναι. και η τωρινή που είναι τώρα τη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να μας πούν τι γίνεται με το ταρτάν του Καφτατζόγλιου. Καλά, εσύ. Χρήσα, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι. Το ξέρω. Επίσης, μήπως ξέρεις ποιος βγαίνει και τοποθετείται για το Καφτατζόγλιο και λέει συνέχεια ότι θα παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί κτλ. Αυτό πάει με τον ΠΑΟΚ, ναι. Ποιος το λέει. Ποιος. Ο κύριος Τσάκος. Άντε πάλι με τον Τσάκο. Ο οποίος τι είναι ο κύριος Τσάκος. Δεν είναι ο Τσάκος, ρε Χρυσανθέ. Είναι ο γιος. Ε, ναι, το παιδί τη σχέση. Είναι ο γιος του νομικού του Ιβάν Σαββίδη. Δεν έχει βγει και ούτε είναι μια στην φορά. Επιτροπή του Καφτατζογλίου. Χρυσανθέ. Και βγαίνει και μιλάει για αυτό το θέμα. Είναι ένα φίλο μου μπασκετικός που παίζει μπάσκετ χρόνια. Ο γιος του νομικού Κώστας, του Ιβάν είναι. Και δεν έχει καμία. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με τον μπαμπά του κι αυτό. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το παρασκήνιο που υπονοεί. Ποιο παρασκήνιο. Δεν λέω για κανένα παρασκήνιο. Λέω ότι είναι ο γιος. Ο γιος του μπαμπά είναι, εννοείται. Του νομικού του Ιβάν. Ε, και τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, δεν έχει. Εδώ τον άλλο. Και εμένα τον... ο μπαμπάς μου έπαιζε μπάλα στη Βέρεια δηλαδή. Περίμενε λίγο. Πει. Τώρα που λέμε για το bullying. Και στον Άρη. Με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εφέσεων που θα δικάσει την υπόθεση. Άλλο πάλι γίνεται. Και αυτό, ναι. Επειδή οι κόρες του πριν 4 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Εντάξει, άρα είναι και αυτός Ολυμπιακός λέει. Και... Αλλά δεν πειράζει που ο γιος είναι ο πατέρα του νομικού. Και μάλιστα. Και επίσης δεν πειράζει αν μάλιστα... ο γιος δουλεύει στο Open. Και του ναι, του αεροπαγητή. Είναι παρουσιάστηκε στο Open, αλλά έφυγε. Όχι. Ο γιος δούλευε στο Open του άλλου. Πρόσεξε. Του αεροπαγητή. Και είπαν ότι και η κόρη ήταν ντοπέ. Αυτό ήταν. Ότι... Να μην πω τι. Πολύ χοντρό.
να μην πω τι ήταν αυτό. Ναι, γιατί λέμε μετά για το bullying. Bullying δεν υπάρχει. Στο παιδί της δικαστού. Καλά, ενώ αυτό δεν ήταν. Αυτό δεν είναι παιδί δικαστή. Στο παιδί της δικαστού τη βάλαν φωτογραφία των παιδιών. Εγώ λέω ότι εδώ όμως τώρα που τις βάλαν... το ίδιο από όλους. Και δεν υπολογίζει κανένα τίποτα. Είναι χοντρό αυτό. Εντάξει. Τώρα βάλαν τα κορίτσια με του Ολυμπιακού τις φανέλες φωτογραφίες. Φάτσα κάρτα παντού. Φωτογραφίες της. Φωτογραφίες των κοριτσιών. Και τη βγάλαν και ότι ήταν και το ΠΕ. Και τη βγάλαν ότι είναι και το ΠΕ. Πριν 4 χρόνια. Ναι. Και τα κορίτσια έκαναν κολύμβηση. Γι' αυτό πρέπει ο δικαστής να παραιτηθεί. Χρήσανθε, άκου τώρα. Η αλήθεια όμως, όπως είπαμε, είναι πάντα κάπου στη μέση. Ναι. Όντως, εμένα η κόρη μου, ας πούμε, τώρα που είναι στον ΠΑΟΚ. Άρα τι. Κανονικά δεν μπορώ να δηλώσω. Κοίταξε τώρα, να εγώ τώρα που είμαι στον Ηρακλή, ας πούμε, κανονικά δεν πρέπει να μιλάω για Ηρακλή. Δεν είναι σωστό. Ναι. Έτσι είναι. Γιατί? Δεν είναι σωστό τώρα. Όχι. Εγώ λέω, Κώστα, ότι αυτή τη στιγμή τα μίντια βλέπουν και προσπαθούν να βρουν του άλλου. Και κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ναι, ψάξτε. Όταν το ο γιος ο δικός μου δουλεύει στο Μέγκα, για να μην πω στο Open, δεν πειράζει, αν είμαι του Μαρινάκη. Αλλά άμα ο γιος του Κούση δουλεύει στο Open, πειράζει. Και ανάποδα. Ναι, σωστά. Ο γιος του Κούση λέει, ναι, αλλά εσύ δουλεύεις στο Μέγκα. Κάνουν ακριβώς το ίδιο, ναι, πράγμα. Ναι, αλλά οφείλουμε και εμείς να είμαστε και καθαροί, όπως είπαμε, πρέπει να είναι και η γυναίκα. Ωραία. Του Κέσσαρος. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτό που γινόταν μέχρι τώρα, γιατί κανέναν δεν είδα, δηλαδή... ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από τον ΠΑΟΚ να λέει κακώς τους δικαστές που ψηφίζει η ΕΠΟ. Γιατί όταν την ΕΠΟ την είχε ο ένας και την είχε ο άλλος, ήθελε να βγάζει η ΕΠΟ τους δικαστές. Τώρα λοιπόν βγαίνει μια ρύθμιση που ήταν το λάθος αυτό του νόμου Κοντονή. Από τον Άριο Πάγο βγαίνει τώρα, το αλλάζει η κυβέρνηση και τι γίνεται. Το δικαστή θα τον ορίζει ο Άριος Πάγος. Ο Άριος Πάγος. Όχι, εσύ, όχι ο Μπαρμπακαρδίτσας, ναι, και ο Μπαρμπαλάρισσας. Και ψήφισε ο άλλος και ψηφίσανε πέντε. Άκου, και ψηφίσαν τους πέντε με 50 ψήφους και οι άλλοι πέντε με έναν. Κατατύχει. 52 ενώσεις. Ξέραν, ήξερε ο Κουσόπουλος από τη Βραχιά να κρίνει τον Αεροπαγίτη και τον Εφέτη. Και αφού το. Και πρόσεξε, και τι έγινε. Χάλασε όμως η φάση. Διότι οι δύο που από το bullying του ενός, ναι, παρετήθηκαν. Και τι κάνανε, ανεβήκαν οι από κάτω. Με τον ένα, με τη μία ψήφο. Και το αλλάξαμε τώρα το bullying. Το πήγαμε ανάποδα τώρα. Τώρα το κάνουμε εμείς σε αυτούς. Γιατί εμείς ήταν του, ναι, φίλοι του ενός και οι άλλοι φίλοι του άλλου. Αυτό πάλι. Δυστυχώς. Αυτό πάλι. Γίνεται όμως το ίδιο πράγμα. Απλά ο καθένας τονίζει τα δικά του. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το ιταλικό σύστημα στον αθλητισμό. Για όσους ξέρουν. Ποιο είναι. Η Ιταλική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφασίζει για όλα. Για όλα, για όλα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα. Θα τη βγάλουμε και αυτή εμείς εδώ πέρα τέτοιο. Καλά, θα μου πεις και εδώ, ναι. Με γεμελέγξη. Ναι, εδώ θα δω τέτοιο. Με γεμελέγξη. Καλά, άσε που και εκεί στην δικιά μας Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή γίνονται τα, τέλος πάντων. Ποιος είναι σε εμάς στην Ολυμπιακή μας Επιτροπή? Εγώ. Α, ωραία. Ο Κουβέλος, ο Αγγελούδης. Ωραία. Ο Στέργιος είναι, μάλλον πετάει, είναι απενεργοποιημένος. Ναι, γιατί ήταν 10 η ώρα. Τι, 3 η ώρα πήγε τώρα. Τι πετάει. 10 η ώρα Ελλάδος. Και 3 ώρες πετάει, ναι. Πετάει. 12 η ώρα. 3 ώρες, 3. Άρα. Από Ισπανία, 3,5. Στο προς το τέλος εκπομπής θα το βγάλουμε δηλαδή. Δεν θα βγει ποτέ. Ωραία. Ο Πάμπλο πάει με αμάξι όμως. Γιατί δεν βγάζουμε τον Πάμπλο. Ναι, φυσικά. Ας βγάλουμε τον. Το Διονύση. Ήμνη για πάντα τον Πάμπλο. Το Διονύση. Ό,τι για το Φερέρα διαβάζω. Να βγάλουμε το Διονύση. Του, του Πάμπλο μπορούμε να πάρουμε αυτά που είχαν γραφτεί για το Φερέιρα. Να κάνουμε τέτοια και να τα βάλουμε. Το έχουν κάνει ήδη. Ναι. Να πάρουμε το Διονύση να μας πει. Ποιο Διονύση? Τον. Α, αυτόν που. Ναι. Α... Να μας πει για το φαξ. Ο Διονύση ήταν τότε που είχε και γίνει και με τον, και με τον Κάμπορα. Ευχαριστώ. Και με τον Κάμπορα. Τι με την προσφυγή. Θα πάρω στο Αλφατα Στραβούπολη, Κώστα. Φίλος μας. Για μια δήλωση που είχε γίνει. Στην ΕΠΟ κερδίσανε την προσφυγή με την προφορική τέτοια ότι δεν μας πλήρωσαν. Και η ΕΠΟ έβγαλε απόφαση εναντίον του Άρη με το δεν μας πλήρωσαν, Κώστα. Μου τον είχε δώσει μια φορά για συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία. Και πήγε Κώστα μετά στο Κάσο Άρης, στη FIFA, και λέει: η ΠΑΕ Άρης εδώ έχει τα αποδεικτικά της τράπεζας ότι σας πλήρωσε. Και από εδώ υπάρχει η κατάθεση, η κατάθεση του μάνατζερ που λέει δεν μας πλήρωσαν. Και δικαιώσαν, λέει, την κατάθεση του μάνατζερ. Τρεις μήνες μπάχαλο Άρης, απλήρωτος ο Κάμπορα, ναι, η κεφάλα του Κάμπορα στα Σπορ του Βορρά, τεράστια τέτοια, μια κεφάλα τόση και τα λοιπά. Αντικειμενικά. Ναι, και μετά από τρεις μήνες δικαιώθηκε ο Άρης στη FIFA. Ωραία. Πάντα έτσι γίνεται. Μας βρίζανε μας. Λάσπη... Μας λέγατε ότι είναι πληρωμένος. Η λάσπη όμως γεμένη. Ρε παιδιά, στην τράπεζα μπήκαν τα χρήματα και τα λοιπά, αλλά εκεί πολύ καλός ο αυτός που έκανε την υπεύθυνη δήλωση στο Αλφα Ταφ εκεί πέρα. Πολύ δυνατός. Ναι. Τι έκανε, λάθος. Όχι, πιστοποίησε για ένα γνήσιο της υπογραφής 2 μήνες μετά.
σε μια υπόθεση Κώστα, ενός γνωστού μου. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, τα όργια που γίνονται. Τα όργια. Λοιπόν, τότε όμως και βγήκαν στις κασέτες οι δικαστές που τον δικαίωσαν Κώστα, έτσι. Ήταν στο Κοριόπολης. Όλοι οι δικαστές. Οι οποίοι όμως ήταν οι απομαγνητοφωνείς παράνομα χτιθέντες. Χτιθήσες. Χτιθήσες, ναι. Χτιθήσες. Μπράβο. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μέτρησαν. Που λέει ο άλλος, πες του λίγο, ναι, να βγάλει τον όφι. Ναι, να τον αθεώσει. Ναι, ρε φίλε, να αθωωθεί. Μα τι χρωστάει τώρα να αθωωθεί. Εντάξει, κουράσαμε. Μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις και μετά να πάμε λίγο σε ρεπορτάζ. Έχουμε 4 λεπτά ακόμα. Να ακούσουμε και 58 είναι. Να ακούσουμε και μια φωνή. Τι. Να ακούσουμε λίγο Γκάτζιο, λίγο Μοσχοβίτη. Να ακούσουμε λίγο. Όχι. Εμείς θα τα λέμε όλα. Στέριο. Ο Στέριο δεν γίνεται, σου είπα. Πετάει. Τι να κάνω, να το κατεβάσω τώρα απλά. Κόλκα. Μιλούσε 2 ώρες πριν, τα είπε όλα. Τον ξανά. Τον άκουσα. Να τα ξαναπεί. Χρήστα, θα έχουμε ξαναπεί και δεν το έχετε μάθει ακόμη εσείς οι νέοι. Ότι το ραδιόφωνο δεν το ακούει ο άλλος 24 ώρες σερί. Μπορεί κάποιος να ανοίξει τώρα. Έρφυγε, ήταν την προηγούμενη ώρα. αυτό μου αρέσει. Ωραία, μετά να βγει στον αγώνα. Το ακούω αυτό. Το είπαμε. Τι πάνε πει το είπαμε. Το έλεγα και εγώ προχθές σε ένα. Το είπαμε. Τον έβγαλε στις 3 το είπαμε. Θα τον βγάλει και σε 9 ρε φίλε. Ξανά. Τόση ειδήσει έχει ο Κούση να λέει. Το γράψαμε, λέει, χθες. Τι το γράψαμε χθες. Θα κάνει ένα ρεπορτάζ, θα γίνει η Α1 μπάσκετ. Αυτό θέλουμε από σένα. Αυτό προκάνω τόση ώρα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση. Όχι, όχι. Λες να υπάρχει κανένα άκυρο στο μπάσκετ. Φοβούνται. Κάτσε να διαβάσω εδώ. Ορίστε. Ο φίλος μου ο Κώστας Κεφαλογιάννης στο SDNA λέει: ο Πάμπλο Γκαρσία θα πετύχει. Άλλο πάλι και αυτό. Κάλχας. Βγήκε το πόρισμα. Βγήκε το πόρισμα. Πολύ. Κύμα, αυτό, αίτητος, αυτό άρχισαν τα κείμενα. Είναι, λέει, αίτητος στην ΚΑΠΑ 19. Τι λέτε, ρε παιδιά. Άκουγα χθες και το Στέργιο που το έλεγε. Κάτσε να τον κράξω. Και ο Πογιάτος ήταν, φίλε, στην. Της Ρεάλ. Κάτσε να τον κράξω. Εντάξει, πρέπει να υπάρξει πρόμο τώρα, ρε φίλε. Του είπα, βοηθήστε λίγο, παιδιά, να το κάνουμε λίγο επικοινωνιακά. Εγώ το είπα και στο Στέργιο. Επικοινωνιακά είναι η καλύτερη λύση και για του Αριανού επίση είναι η καλύτερη λύση ο Παύλο Γκαρσία στον Πάκο του Πάου, να ξέρετε. Το έλεγα εδώ και 6 μήνες. Θυμάσαι που το είπα. Μακάρι να τον βάλετε στην πρώτη ομάδα. Μακάρι. Ηχογραφήστε με τώρα όταν κάνει 10 συνεχόμενες νίκες να μου τον πείτε. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Θα τον περιμένουμε να τον κρίνουμε. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά μπορούμε να τον κρίνουμε τον άνθρωπο. Είναι από την οικογένεια του ΠΑΟΚ μέσα, του δίνουν την ευκαιρία. Θα δούμε αν θα την αρπάξει ή όχι. Αλλά αυτά τα από πριν να λέμε ότι είναι σούπερ, ο καλύτερος τερμαίνοντας στην ΚΑΠΑ 19, εντάξει, ρε παιδιά. Θα κρυθεί από τα αποτελέσματα ο άνθρωπος. Θα δούμε πώς ακριβώς θα το τρέξει το όλο θέμα. Αλλά γιατί και για το Φερέιρα, next big thing τον γράψατε. Πω, όντως. Το next big thing του πορτογαλικού. Ναι. Πω. Έχει, λέει, πολύ καλό μάνατζερ. Ο οποίος πήγε και το Σαπίντο στη Βραζιλία. Καλά, συγγνώμη τώρα, ολόκληρη Βραζιλία. Αρχίζει, πέφτει το κασέ. Αλλά Βραζιλία, Πορτογαλία. Έπαιρνε 2 εκατομμύρια, ναι. Τελικά τώρα δεν παίρνει 2. Πήρε ένα. Έπαιρνε ένα 200. Αυτό με το 6 εκατομμύρια. Τα 6 εκατομμύρια γίνανε 600.000 και τα 600.000 ξέρει τι γίνανε. Τα χρωστούμενα. Τελικά. Λένε. Άρα τίποτα. Δεν επιβεβαιώνεται. Δεν επιβεβαιώνεται. Αλλά. Το 6 εκατομμύρια, ποιο ταλέντο το έγραψε. Και ήταν 6 εκατομμύρια ρεάλ. Τη Βραζιλία. Μετά το μαζέψανε. Ναι, ήταν 6 εκατομμύρια ρεάλ, γράφαν οι Βραζιλιάνοι. Εγώ ξέρω μόνο 6 εκατομμύρια Μπαρτσελόνα. Και εδώ τα παιδάκια που πληρώνετε. Τα παιδάκια. Τα πληρώνετε. Που δεν πληρώνετε, ναι. Και κάνουν τη ροή στα site σας, ναι. Τα παιδάκια. Έγραψε 6 εκατομμύρια και έγραψε 6 εκατομμύρια. Και μετά τα άλλα παιδάκια που δεν πληρώνετε. Το κάνα copy-paste χωρίς να το ψάξει κανένας και γράψαν ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει 6 εκατομμύρια από την Παραγία. Πώς τον 6 εκατομμύρια! Μια κορδέλα το βάλω και το στείλω. Και τα 6 εκατομμύρια, γι' αυτό γίνανε 600.000. Και τα 6 εκατομμύρια για μετά. Για να ισορροπηθεί η γκέλα. Ότι είναι κοντά σαν νούμερο. Όχι, είναι, λέει, ακριβώς 600.000, λέει, ευρώ. Λοιπόν, ένα site το οποίο δεν επικροτεί η ΠΑΕΠΑΟ και γενικά η Reporter γράφει ότι. Ναι. Ότι χαρίζει τα χρωστούμενα. Πω. Αυτά είναι τα λεφτά. Στο τέλος θα τον πληρώσουμε κιόλας για να φύγει. Έφυγε. Υπέγραψε. Υπέγραψε. Συμβολέου. Γι' αυτό ήταν έξυπνο τη και είπε: εγώ είμαι εδώ. Γιατί, και δεν είπε φεύγω. Γιατί ο δικηγόρο του είπε. Θα πει ότι άμα θέλουν. Ναι. Πω. Τι ζούμε. Πάμε στο break. Πολύ ωραία πράγματα διαβάζω. 2 ώρες εκπομπή λόγου και τέχνη. Περίμενε, διαβάζω SDNA εδώ πέρα, Κώστα. Ψαρόπουλο για νέο πρόεδρο τη ΕΠΟ. Ψαρόπουλο.
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Λέσβου, Σταύρος Ψαρόπουλος, αναμένεται να αποτελέσει το διάδοχο του Βαγγέλη Γραμμένου στην προεδρία της ΕΠΟ. Αϊκολέ. Γιατί κερδίσαμε τις εκλογές και δεν το ξέρω. Αϊκάρα. Πήγαμε στις εκλογές. Και... έγινε ψηφοφορία. Τι αναμένεται να γίνει. 23 Νοεμβρίου είναι. Μα δεν θα γίνουν εκλογές. Δηλαδή βγάλαν και το αποτέλεσμα. Δεν έχει αντίπαλο. Γιατί αυτός έχει δηλώσει τέτοιο. Άλλο αυτό. Ναι, μετά διαβάζω εδώ δηλώσεις του. Δίνουν την είδηση, Χρυσάνθε, εντάξει, ότι θα είναι αυτός υποψήφιος. Διαβάζω Κώστα Τζορτζογλου, ο οποίος λέει χθες σε δηλώσεις. Χθες μίλησε, Χρυσάνθε. Εντάξει, ευλογία ο Σαββίδης, αυτό σε και δεν. Σε φίλο σου. Αριθμητικό μίλησε, πλεονέκτημα ο Βοράς, το κουμάντο στην ΕΠΟ Μελισανίδης. Τι εννοεί το κουμάντο στην ΕΠΟ? Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κάνουν οι μεγαλομέτωχοι κουμάντο στην ΕΠΟ? Κώστα, τι πράγματα είναι αυτά που ακούγονται και λέγονται? Απίστευτο, ναι. Και το λέμε φυσιολογικά, ας πούμε αυτό. Και ναι. Και άμα το λες, τι είναι αυτά που λες. Ο αθλητικός εισαγγελέας δεν πρέπει να τον καλέσει. Τι εννοούμε το κουμάντο? Το κουμάντο. Ο Βοράς λέει έχει περισσότερες ενώσεις. Ναι, ο Βοράς. Τι εννοούμε ο Βοράς όμως έχει περισσότερες. Το κουμάντο λέει το έχει ο Μελισανίδης. Την άκουσα τη συνέντευξη, Χρυσάνθε, γιατί εγώ ακούω τα πάντα. Συγγνώμη, ναι, να σου πω κάτι. Μαρτυράτε χωρίς ξύλο. Χρυσάνθε. Αν τα πω όμως εγώ αυτά θα μου πει κάποιος γιατί τα λες. Ο αθλητικός εισαγγελέας να παρέμβει και να πει: έλα εδώ κύριε Τζορτζόγλου, τι εννοείς, τι είναι αυτά. Όλοι τα ξέρουν, αυτή είναι το. Αριθμητικά λέει δεν το έχει ο Μελισανίδης, αριθμητικά το έχει ο Βοράς το πάνω χέρι στην ΕΠΟ. Ο Βοράς. Αν ισχύει αυτό περί συμμαχίας, προφανώς είναι το δικαίωμα στο Μελισανίδη να έχει προβάδισμα. Τι εννοούμε. Και τι φωνάζεις, ρε φίλε. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά, μου αρέσουν εμένα πάρα πολύ αυτά. Αλλά αν τα πω εγώ, είμαι του Ολυμπιακού. Όχι. Να. Το θέμα είναι ότι είναι και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό. Να. Ότι μαλώνουν για το ποιος θα κάνει αυτό που λέμε κουμάντο. Προχθές μάλωναν οι ρεπόρτερ πάλι ποδόσιο για το πέναλτι. Όχι είναι, όχι δεν είναι. Ποιο πέναλτι? Του Μάτος με τον... του Μάτος. Μεταξύ τους. Την τελευταία του εμφάνιση. Πάλι εμφύλιο. Α, και λέγανε γιατί βγάλατε τον τάδε στο τάδε. Α. Άλλο πάλι και αυτό. Πω που παιδιά δεν παίζεστε. Μια χαρά. Άντως. Πες τον Γκάρι να κάνει ένα άριστη. Να ξέρετε να ότι έπονται αλλαγές στα ιδιοκτησιακά καθεστώτα μέσων μαζικής ενημέρωσης. Λέω εγώ. Να κάνω βιογραφικό, να πάνε ξυριστώ. Πολύ σύντομα. Να πάνε ξυριστώ. Αν είσαι φύλλα προσκύμενος σε κυτρινόμαυρες αποχρώσεις, να είσαι. Είμαι. Σε κυτρινόμαυρες. Δεν νομίζω. Διότι αυτός εκεί τον έφτυνες. Εγώ. Την ΑΕΚ. Εγώ την ΑΕΚ. Το σακάκι, ρε Σικώστα, το σακάκι μου. Ο αδερφός μου είναι. Αυτός, ωραία. Αδερφός μου είναι αυτός. Δεν θα έχουν λόγο ούτε αυτοί. Αυτός ο αδερφός μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αν είσαι φίλος με κανένα Λισάνδρου, μπορεί να σε φτιάξω. Δεν έχω σχέση με ποδόσφαιρο. Με Μελισάν. Αδερφός μου. Έχει. Δεν έχω σχέση με ποδόσφαιρο. Δεν έχεις. Αλλά με ΑΕΚ έχω. Με ΑΕΚ. Οι αεξίδες δεν με πάνε βέβαια. Δεν έχω καμία τύχη εγώ λοιπόν. Μετά το περσινό ποστάρισμα πριν το ΑΕΚ Ηρακλής στο μπάσκετ. Εγώ δεν έχω καμία τύχη. Τη Δευτέρα λοιπόν, τρώμε αετό. Έτσι. Ήταν χιουμοριστικό. Γιατί χτυπάς το. Έτσι. Ωραία. Μαζί μας η Ιντερβέταν, κυρίες και κύριοι. Η κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Μάλιστα. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Μάλιστα. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορή, υπηρεσία cash out, live streaming. Μάλιστα. Επίσημος χορηγός ελληνική Super League. Γι' αυτό μπράβο, λέγεται Ιντερβέταν Super League. Έτσι. Μαζί μας είναι επίσης, κυρίες και κύριοι, injection service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου. Μάλιστα. Θα μπεις, θα κατεβάσεις τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store, ανάλογα με το τι κινητό έχεις. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Για να μην ψάχνεις λοιπόν βιβλιαράκια και όλα τα υπόλοιπα, Injection Service. Και ο Mr. Gold, 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Κανονικότητα, εδώ και ένα ταρτάκι έχουμε ανοίξει και μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Μια πίτσα να φάμε, Κώστα, είναι καλύτερα. Σούπερ τώρα. Μια χαρά. Οι δύο κανονικές πίτσες 7,5 ευρουλάκια, τρεις μεγάλες μόνο 12,5, τέσσερις βεντάλιες 10,50 κόστα. Ωραίο. Η βεντάλια παίρνει το κάθε παιδί. Είναι κλείνει από πάνω. Ναι, ναι, παίρνει το κάθε παιδί από μια βεντάλια και δεν μαλώνουν για το ποιος θα πάρει το κομμάτι και όχι η γωνία. Πάρε τη βεντάλια σου και μην μιλάς. Δώσ' με ένα κομμάτι μια ακόμα, χαρά. Σου δώσα πριν. Μια χαρά, μια χαρά, κανονικότατα. Λοιπόν, ο Στέργιος εξακολουθεί και πετάει, άρα έχουμε ένα ζήτημα. Εντάξει, εκεί. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν πειράζει. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Θα μας πει ο Κώστας τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Ηρακλή Αμπελοκήπων που συνεργάζεται με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και που δεν έχει καμία σχέση με τον κανονικό Ηρακλή. Ναι, και είναι ένας από τον Γάμα Σίγμα. Σπύρος Μπαξεβάνος. Μπαξεβάνος, ξανά. Πιθανότατα, ναι. Αυτόν το διώξατε αφού πέρσι πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε. Και τον ξαναπάρετε τώρα. Και τι έγινε. Έτσι το ποδόσφαιρο το επαγγελματικό.
Το ποδόσφαιρο τέλος πάντων, ο αθλητισμός. Έρχονται και φεύγουν. Έρχονται και φεύγουν. Ναι, ναι, και τι έγινε. Εσύ το Σούμπο τη πόσε ώρε τον πήρε προπονητή. Μία. Μία. Μόνο. Άντε, δύο. Δύο. Κώστα, όχι όμω μέσα σε 2-3 χρόνια. Μετά από 10 χρόνια τον ξαναπήρα. Δεν έχει σημασία. Εμείς είμαστε πιο. Ευρίζαν κάτι φίλοι. Εμείς είμαστε πιο σύντομοι. Για το μάτς στο Παπάγου. Και τώρα τον θέλουνε. Και... Απίστευτη είδηση. Ευκαιρία. Απίστευτη είδηση. Ναι, ναι. Απίστευτη είδηση. Πες μας. Δεν επιτράπηκε στον Άρη να προπονηθεί στο Αλεξάνδριο. Και πώς θα παίξω, ρε φίλε, χωρίς προπόνηση. Ελάτε στο Ιβανόφιο, σας είπα. Ελάτε, 300 ευρώ ενίκιο. Δεν επιτράπηκε, είναι κλειστό. Πω. Σοκ. Πόλεμος κατά του Άρη. Ακόμα και τα COVID λέει θα πρέπει να τα κάνουν εκτός Αλεξανδρίου. Ναι, σου λέει είναι κλειστό το γήπεδο. Άρα δεν θα γίνει. Εντολή. Άρα δεν γίνει το μάτς. Δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε. Χωρίς προπόνηση. Πού θα παίξουμε, ρε φίλε, τι συνθήκες είναι αυτές. Σε τι να προπονηθείτε, ρε Χρυσάνθε, πώς θα χάνετε από κάτω. Κώστα, ναι, έχουμε το δικαίωμα να προπονηθούμε στο πώς θα τα χάνουμε από κάτω. Κάντε το απόγευμα σε άλλο γήπεδο. Όχι. Κάντε σε άλλο γήπεδο. Όχι. Σε ιδιόκτητο. Δεν θα γίνει το παιχνίδι, τελείωσε. Για να αναρρώσουμε ήδη. Ναι, για να γίνει καλά ο Φλιώνης. Κάτσε εδώ, εμείς το γράψαμε. Πάλι όλο το διάβασε. Στον Μπάσκετ Πλάσ πάλι το διάβασε. Μην ξεφωνεί τον Κάτσιο, ρε. Γιατί? Σφαγή από Ισλαμιστή στη Γαλλία. Ο Νάτος. Ο Ισλαμιστής Μακελάρης. Ο οποίος εντωμεταξύ τι ήταν αυτός ο Τινήσιος, Χρυσάνθε. Τον είχαν σώσει στο ναυάγιο της Λαμπεντούζα. Θα μου πεις σε ένα από τα εκατοντάδες ναυάγια. Ήταν σε ένα από τα ναυάγια, τον σώσανε και πήγε μετά στη Γαλλία. Πήρε άδεια, πώς το λένε αυτό. Από τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό, Κώστα, λέει, πήρε άδεια. Ναι. Και είχε χαρτί. Είχε χαρτί. Και πήγε και σκότωσε και τον κόσμο. Και αποκεφάλισε μέσα στην εκκλησία. Μια κοπέλα και έναν δεν νέο κόρο. Αυτά, ρε, παιδιά. Τι μίσος είναι αυτό. Anyway. Άντε, βγάλει άκρη το ρέση. Anyway. Ξεπέρασαν τις 2.500 κρούσματα στη Βουλγαρία. Την ημέρα. Νέα αυστηρά μέτρα. Στην Αμερική έσπασε το φράγμα των 90.000. Και σε λίγο όλος ο πλανήτης έχει. Και όποιος πεθάνει. Ναι, τι. Με αυτό το ρυθμό, ξέρεις πόσα κρούσματα είναι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Πες ένα νούμερο. 3 εκατομμύρια. 43 εκατομμύρια. Σε όλο τον πλανήτη. Που έχει 7 δις. Στα όρια το σύστημα υγείας στη Ρωσία, μαζικοί εμβολιασμοί. Κατάλαβα. Το ξανθό γένος θα μας σώσει. Και εννοώ τη Μαλέσκου. Χρήσανθε, μη διαβάζεις, ρε φίλε. Τώρα στέλνεις μήνυμα. Στείλ το εσύ. Στο συνέδριο σου. Έχει δουλειά. Μάλλον μας ακούει. Έχει δουλειά το πρωί. Μας ακούει, μάλλον. Έχει δουλειά. Καταρχήν δεν είναι η βάρδιά του, πρώτον. Αυτή είναι. Η βάρδιά του, Είναι εκεί και μαλώνει με τους. Με ποιους? Με το φύλακα στο παλέ. Καταρχήν τα γήπεδα εκεί κλειστά κι αυτά όλα. Δεν έχει δουλειά, Κώστα. Δεν έχει αντικείμενο σήμερα. Όλα είναι κλειστά. Γιατί είναι όλα κλειστά? Δεν παίζει το κολυμπητήριο. Δεν παίζουν τα κολυμπητήρια. Κλείσανε, Κώστα, λόγω COVID. Όλοι οι αθλητικοί χώροι. Εμείς γιατί κάναμε? Και πώς θα παίξουμε στο ποδόσφαιρο? Εμείς γιατί κάναμε? Τροπή. Πρόστιμο. Τιμωρία. Μηδενισμός. Καταγγελία. Καταγγελία. Τα τουρνικέ. Πες στο φίλο σου να στείλει φωτογραφίες πάλι. Στο Willy. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι ακόμα, δεν πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι υπάρχει αυτή η είδηση με το Αλεξάνδριο. Δεν προπονήθηκε. Τώρα δεν ξέρω αυτό αν είναι προάγγελος για τα παιχνίδια. Είναι όμως ένα σημαντικό ζήτημα. Είναι εθνικό αθλητικό κέντρο και είναι κλειστό. Τέλος. Ναι, μήπως πατήσουν και εκεί. Πού θα γίνει το must? Στο κρατικό της Πλοίας. Ναι, στο πανόραμα. Όλα κλειστά είναι, όλα τα πάντα. Στο Ιβανόφιο. Αλλαγή εδρών. Ελάτε λίγο, ελάτε. Το Ιβανόφιο έχει πιο μεγάλα καλάθια. Τώρα πεθαίω εγώ. Τι? Ο Στέλιος Μαλεζάς. Ναι, όντως. Αντικαταστάτης του Παύλου Γκαρσία στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 19. Αυτός που έπαιζε, πού? Πού έπαιζε? Πού έπαιζε πέρσι? Ο Μαλεζάς. Στον Πανετολικό. Στην Ξάνθη. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Τυχαίο, τυχαίο. Εσείς. Εντάξει, ο Στέλιος είναι παιδί δικό μας, της οικογένειας. Τι σημασία που έπαιζε στην Ξάνθη? Ξέρω. Γι' αυτό το στείλαμε ενώ στην Ξάνθη. Είναι κοντά, γι' αυτό βολεύει. Τι γελάει, ρε, σιγά. Εσύ έχεις πάρει 17 παίκτες από τον Ολυμπιακό και μιλάς. Το Μαρτίνι πήρα, Κώστα, και ναι. Το Σιαμπάνι. Και πιο παλιά.
100. Τον Ντάτο, τον όμορφο, τον Τσίμπακ. Τρεις δανεικούς τότε, άστε πριν παλιά. Τώρα, πιο παλιά έπαιρνε και ο Πάοκ. Τι να πάει να πει αυτό. Και έδινε το Βενετίδη. Και το Λίμπρεξ με τον Πανιώτη. Τι πάει να πει. Ο Σαβίδης πούλησε το Λίμπρεξ και ο Σαβίδης πούλησε το Φερέιρα. Ο Σαβίδης πούλησε το Λίμπρεξ και ο Σαβίδης πούλησε το Φερέιρα. Τώρα, καλό. Τώρα πήρε 17 δανεικούς πάλι, έτσι λένε. Ούτε ένα δεν πήρα. Ναι, καημένη. Ούτε ένα. Ναι, ρε, κρίμα. Τι, το Μαρτίνι και το Σιαμπάνι. Αυτό, ναι, δύο νεαρούς. Δεν τους πήρα. Που άμενε παιχτάρες, λέει, ελεύθερο. Θα γυρίσουν πίσω. Κάνει, ποιος τα λέει αυτά. Οι παπατζίδες αυτοί. Οι οποίοι λέγανε δεν υπάρχει θέμα, ένα ξενοδοχείο αγόρασε. Αυτοί. Και... ένα ξενοδοχείο αγόρασε. Και δεν σημαίνει. Καλά, για ένα ξενοδοχείο μας τιμωρήσουν. Δεν σημαίνει ότι έχει κυριαρχικό. Επειδή πήρε το ξενοδοχείο και του έδωσε 20 εκατομμύρια. 10. 10. Στι επάρε. Φύγανε. Αλλά ναι, δεν έχει. Το Πιαλόγλου έφυγε. Διάλεξε. Τον βρίζουν οι Ξανθιώτες. Στη Διαμάρ. Πείτε λίγο στη Θράκη Σπορτ, δηλαδή τι γίνεται. Στη Διαμάρ. Διαλύσατε, λέει, την ομάδα. Για δείτε του Ξανθιώτες, αλλά τι πειράζει, δεν πειράζει. Και ο Πανετολικός, λέει, ψάχνει πώληση. Και αυτός ψάχνει. Ναι. Έδειξε το χάβο πάντως. Πανετολικός Πάοκ παίζει την Κυριακή. Πο... Κώστα. 0-1 είπαμε. Θα λήξει, ε. Άλλαξε. Άνετη νίκη, άνετη. Εδώ, από τα δύο παιδιά, με το αλεξίπτωτο. Απίστευτο. Δηλαδή, ρε φίλε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Κατηγορώ από τον πατέρα. Ο, εσύ που ήσουν. Τι να κάνει ο μπαμπάς, ρε φίλε. Πού ήσουν, ρε αγόρι, πώς πήγαν τα παιδιά εκεί, 15 χρονών ήτανε. Πώς πήγανε. Κάναν αλεξίπτωτο και έσπασε το σκηνή. Δεν έσπασε το σκηνή, τους πέταξε στα βράχια. Τους πήρε ο αέρας και τους πέταξε. Έσπασε το σκηνή και πέσαν στα βράχια. Μάλιστα. Εσύ θα το άφηνε το παιδί 15 χρονών. Όχι. Μπαμπά, θέλω να κάνω αλεξίπτωτο. Όχι. Μπαμπά, 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 μπαμπά. Όχι. 15 χρονών, όχι. 25, όχι, είναι 25, επικίνδυνο. Ναι. Όχι. 25, ναι. 15 και 13 Κώστα. Και 13. Όχι. Τρία παιδιά νομίζω ήταν. Ναι. Και το άλλο τραυματίστηκε σοβαρά. Όχι. Όχι με, τώρα με αέρες και τα λοιπά. Με τόσο άνεμο. Είχε αέρα. Αέρα. Είναι Οκτώβριο. Νοέμβριο. Φταίει και εσύ, ρε φίλε. Φυσικά φταίω κι εγώ. Φταίει και εσύ. Πού πα τώρα Οκτώβριο να κάνει τι διακοπέ. Κακιά στιγμή. Ο αέρας. Κάντε θαλάσσιο ποδήλατο. Κάντε θαλάσσιο ποδήλατο. Εγώ θέλω extreme να κάνω. Ε. Δες αέρα που έχει εδώ μεταξύ. Δες από τη σημαία. Το αερόστατο λέει προχωρούσε, ήρθε δυνατός αέρας, κόπηκε το σκηνή και το βλέπαμε να το πηγαίνει πάνω-κάτω. Πάνω-κάτω, ώσπου κάποια στιγμή το χάσαμε την οπτική μας επαφή. Δες και τον αέρα από τη σημαία. Πρέπει δες. Να έπεσε. Στα βράχια έπεσε, ρε. Να το έπεσε. Απίστευτο. Έπεσε με δύναμη στα βράχια. Και τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν να πέσουν στη θάλασσα. Κοίτα καιρό εδώ μεταξύ. Ναι, ρε φίλε, άστο. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, τυφώνας. Και τα αφήνεις, ρε φίλε, κι εσύ. Δεν είναι καλοκαίρι να πεις έχει 40 βαθμούς και σκάω δεν υπάρχει ούτε. Είναι ξένοι. Ναι, ξένοι. Okay. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Γι' αυτό, τα γι' αυτό ήταν διακοπές για αυτούς. Ναι. Σου λέει, άμα δεν κάνω τώρα, πώς θα κάνουν. Το Νοέμβριο στο τέτοιο. Στο τον Ιούλιο, ρε φίλε. Αφού τώρα πειράδια. Χρήσατε εδώ, κάθονται τώρα στις καφετερίες μέχρι που ήταν ανοιχτές, προχθές που περπατούσαμε στην παραλία. Την Κυριακή, πότε πήγαμε βόλτα, τη Δευτέρα, τέλος πάντων. Πότε πήγαμε βόλτα, ναι, δεν θυμάμαι. Και βρήκαν ήλιο και ήταν όλο κάτι Άγγλοι, όλοι με τα όλα απ' έξω οι καημένοι και οι καημένες, κοκκινισμένοι όλοι, σαν να ήταν Ιούνιος, ροζ, όλοι ροζ, και καθόταν όπου είχε ήλιο. Μόνο και μόνο επειδή έχει ήλιο. Σόου από την Άγκυρα, τουρκική σημαία απέναντι από τα Ήμια. Τουρκική προκλητικότητα. Και τι λέμε τουρκική προκλητικότητα. Στα μέρη τους είναι. Ναι. Και εμείς βάλαμε τη σημαία και γράφανε οι Τούρκοι ελληνική προκλητικότητα. Βάλαμε τη σημαία μας στο νησί μας. Ναι. Και αυτοί βάλαν την. Ναι, μιλάμε για μπούφους τώρα. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Επειδή είναι απέναντι από τα Ήμια. Ρε, είναι σε τουρκικό έδαφος. Μισό λεπτό. Τα Ήμια έτσι και όσοι Τούρκοι τα θεωρούν δικά τους. Είναι σε τουρκικό έδαφος σημαία. Είναι, ναι. Ωραία. Είναι σε ελληνικό έδαφος η δικιά μας σημαία. Είναι, ναι. Πού είναι η προκλητικότητα. Θα τη βάψω όλη. Μπλε, άσπρο. Όταν στη δείχνω επίτηδε συνέχεια, σε προκαλώ. Τη σημαία σου δείχνω, όχι το. Όταν σου θυμίζω ότι είμαι απέναντι. Γι' αυτό λοιπόν εξαγριωμένο πλήθος σκότωσε και έκαψε άνθρωπο. Στον Μπαγκλαντές. Γιατί πάτησε το Κοράνι. Άκου τώρα. Χρήσανθε, μην τα πιάνεις αυτά γιατί μπορεί να έρθει κανείς και να μας κόψει κανένα κεφάλι. Άστα τα σκεφτικά. Ιδίως τα ισλαμιστικά. Εκατοντάδες άνθρωποι λιντζάρισαν έναν που τον κατηγορούσε ότι βεβήλωσε το Κοράνι. Τον κατηγορούσαν, δεν είδανε. Καλά, δεν το έκανα εγώ. Εννοείται, τι, εκεί δεν έχει. Εκεί είναι όχλος. Σε πιάσαν, τελείωσε. Και ο άλλος διέφυγε, λέει. Ο καημένος ο άλλος τώρα που τον κυνηγάει όλη η χώρα. Ωρε φίλε.
Ο δεύτερο άνθρωπο έχει και τραυματισμό και έχει τη φωτιά από τον Γκένε. Τι που τον Γκένε, ναι. Τον Λιτσάρα και τον Γκένε. Και σου λέει, πού να το κάνει. Βεβαίωσε τον προφήτη. Ρε φίλε, εδώ οι άλλοι κάνανε τα σκίτσα και πάνε και του αποκεφαλίζουν. Και ξέρει τι, πάνε από μόνοι του. Δεν του στέλνει κανεί αυτού του μεμονωμένου. Εντάξει. Αυτοί είναι όλοι φανατικοί και. Αλλά όταν μιλάνε Κώστα, το εκμεταλλεύονται. Χρήσανθε, το λέει μέσα το βιβλίο του. Το λέει μέσα. Μη με κάνει τώρα. Ναι, μην τα λε, άστα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν. Λοιπόν, άλλο. Ωραία. Αγαπημένοι μου γονείς, καλησπέρα. Κάτσε να διαβάσω το μήνυμα λίγο. Τη προπονήτρια. Ναι. Κλείσαν οι προπονήσεις. Εσείς. Εμείς κλείσαμε. Για να λέει αγαπημένοι μου γονείς, καλησπέρα. Τέλος. Τρελάδικο.gr. Τα παιδιά στο σπίτι. Τέλος οι δραστηριότητες. Ωραία. Θα βγάλεις τον Γκάτζιο να μας πει για 42, το. 42 κείμενα υπέρ Πάμπλο έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Είναι φοβερός ο Πάμπλο. Εκπληκτικός. Δεν επιτράπηκε η είσοδος του Άρη στον Ίγκαλης Χολ. Ντροπή. Έσχος. Η τελευταία ενημέρωση που είχαμε για επαναλειτουργία του Καφτατζογλίου είναι ότι αύριο στις 11 ανοίγει. Μας λέει η προπονήτρια. Αφού είναι εθνικό τέτοιο. Πώς ανοίγει. Άρα. Πώς ανοίγει. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να ανοίγει. Πες. Συνεχίζει να γράφει. Αλλά τελικά τώρα μας λένε ότι δεν έχει προπόνηση, παιδιά. Αλλά είναι ανοιχτός χώρος, Κώστα. Αλλά απαγορεύεται μόνο ατομική άθληση. Στίβο κάνεις εσύ, Κώστα, γι' αυτό. Καταλαβες. Τα ομαδικά αθλήματα, Κώστα, απαγορεύτηκαν. Εγώ. Όχι τα ατομικά. Ατομική άθληση επιτρέπεται. Ένα άτομο ανά 15 τετραγωνικά. Ορίστε. Ορίστε. Καλησπέρα, friends. Κινείται για νέο προπονητή ο Ηρακλής. Τα είπαμε, ρε παιδιά, ποιος θα είναι. Να είναι. Ό,τι να είναι. Το είπαμε. Μία είδηση δεν μας έχεις πει. Και μία το είδηση για τον Ηρακλή δεν μας έχεις πει. Φεύγει ο Τσίλτρες και δεν λες τίποτα. Σας είπα για τον Πάμπλο Γκαρσία. Ναι. Δικαιώθηκα. Εδώ και καιρό. Αλήθεια είναι αυτό. Α, μπράβο. Σας είπα. Πρώτη το σχολιάσαμε πριν 6 μήνες. Για τον Παξεβάνο. Πρώτη εδώ. Θα δικαιωθώ. Ναι. Για τον Παξεβάνο. Ναι. Σας είπα για τον Καμπερίδη. Δεν δικαιώθηκες. Δεν δικαιώθηκα. Το θέμα όμως ίσχυε. Ίσχυε, ναι. Την άλλη μέρα το γράψαν όλα τα site. Υπήρξε και τέτοιο. Υπήρξε εγώ και το θέμα. Είπα Κυριακή μεσημέρι στο Λίμπερο. Αποκλειστικά Λίμπερο. Είπαμε στο Λίμπερο για τον Ελληνιάδη όταν όλοι πετούσαν αετό. Σας είπαμε για τον Ελληνιάδη. Σας είπαμε για τον Ελληνιάδη. Έγινε. Ναι. Τι άλλο να θυμηθώ. Και πώς ακόμα. Λοιπόν, τώρα. Τι να. Λέσβου. Πω. Χρήσανθε, θα μας πεις καμιά είδηση Άρη ποδόσφαιρο. Ναι, ποδόσφαιρο, ότι γίνεται το μάτσο, είπα. Ναι, και τι. Την πιο βασική είδηση αυτή. Δεν πρέπει να μας πεις τα αγωνιστικά. Ποια αγωνιστικά. Άμα πω τα αγωνιστικά, θα παραβώ το θέμα για, για τα προσωπικά δεδομένα. Άμα πω ποιοι παίκτες έχουν COVID. Και αν κάποιοι από τους 5 σήμερα βγουν αρνητικοί, οι οποίοι ήταν και την τρίτη αρνητικοί, θα παίξουν. Δεν πρέπει να ξέρει ο Αστέρας Τρίπολης, Κώστα, ποιοι παίκτες λείπουν. Η διευθύντρια λέει, μου είπε όμως λέει ότι δεν θα ανοίξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πορε, πριν παιδιά. Τα γράψει, της το είπα. Μα είναι δυνατόν να ανοίξει το εθνικό στάδιο. Πριν τα γράψει, όσο έγραφε, το είπα. Στο Καφτατζόγλιο μπορώ να βάλω λιώμενο παρκέ και να κάνω μπάσκετ. Μπορείς να. Δεν μπορώ. Μπορείς. Λέει κάπου στον κανονισμό ότι πρέπει να είναι σε κλειστό γυμναστήριο. Στον κανονισμό του μπάσκετ, πρέπει να το ψάξω. Παίξε στη Χάνθ. Ότι ο αγώνα. Η Χάνθ χρήσα την κρεμίσανε. Είναι κλειστό γυμναστήριο πλέον. Εγώ λέω σε ανοιχτό. Να κάνω εγώ να πάω. Παίξει το τέτοιο πίσω από το. 25.000 θεατές. Πίσω το κλειάδι τη Βικελίδη έχει μπασκέτες. Κάρφωνα. Παίξει το Ποσειδόνιο που παίζαμε κάποτε. Στο Ποσειδόνιο κάρφωνα παλιά. Και στη Μίκρα. Στο Ποσειδόνιο κάρφωνα. Με το φίλο μου τον Τάσο τον Μπάγκι. Μπάγκι. Ναι, ο Μπάγκι, ο Τάσο ακόμη παίζει. Στην ηλικία μου είναι. Ήταν το στυλ του ίδιο ο Τζόρνταν. Ολόιδιο. Φορούσε και το περικάρπιο στον αγκώνα κτλ. Λοιπόν, για όσους ξέρουν, έτσι, για όλους εμάς που μεγαλώσαμε σε ανοιχτά γήπεδα και ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, όχι με τους θεσινούς τώρα φλόρους. Πηγαίναμε πάντως στο Ποσειδόνιο, θυμάμαι. Κατέβαινα εγώ από την Παπαναστασίου που έμενα με τα πόδια. Μια χαρά, ωραία. Μέχρι κοντά κάτω ήσουνα. Πόσο περπάτημα. Κοντά ήσουνα. Περπάτημα όλη εκείνη τη Μαρτίου μέχρι κάτω. Κοντά ήσουνα. Και πηγαίναμε στο Ποσειδόνιο και παίζαμε πάλι 10 ώρες. Καλό, εκεί ναι, παίζαμε. Συνέ, και πίναμε νερό. Τώρα που κάνουμε. Από τη βρύση. Από τη βρύση που είχε εκεί στο Ποσειδόνιο. Και τώρα πλαστικό μπουκαλάκι. Ώρες επί ωρών, συνέχεια, μπάσκετ. Μπαμπά, αγόρασες νερά. Θυμάμαι, πηγαίναμε γύρω στις 3-4 το μεσημέρι και φεύγαμε 11 το βράδυ. Και εγώ πηγαίνα. Για μας ήταν εξόρμηση το Ποσειδόνιο. Επειδή εμείς μέναμε
στο κέντρο. Ήταν σαν να πηγαίναμε δηλαδή εκδρομή. Εμείς συνέχεια πηγαίναμε. Εσύ έμενε εκεί. Έμενα κοντά, ναι. Εμείς πηγαίναμε στην πλατεία δικαστηρίων στις μπασκέτες. Στο Ποσειδόνιο. Που ερχόταν ο Ingram, ερχόταν ο Ingram και φορούσα εγώ μια φανέλα του Magic. Τότε φυσικά πού να ξέρετε εσείς. Ο Ingram. Ο Ingram. Όχι, ναι. Πάντα φορούσα. Φορούσα του Magic φανέλα των Lakers. Πού να ξέρουμε εμείς. Ναι, ρε παιδιά, Κώστα. Γιατί εσείς ασχοληθήκατε με τον μπάσκετ μετά το 87. Κώστα, φορούσα τη φανέλα του Larry Bird. Αγορασμένη από τη Βοστόνη, Κώστα. Τι όχι βλάχεις, όχι από τη Μοναστηρίου, ναι, ούτε από το Βαρδάρι. Εντάξει, το 99 που πήγες. Με το 33. Το 97 πήγες, ούτε πήγες. Όχι, πώς, 14 χρόνια, 70, το 91 πήγα, Κώστα. Στη Γενέβη. Το 91, 14 χρόνια. Ο Μάκης πανηγύριζε μέσα στο παρκέ της στη Γενέβη. Το ξέρω, με τον Μπάοκ. Με τον Φασούλα, αγκαλιά. Να τα λέμε κι αυτά. Όχι, όχι, έχει ένα πλάνο που περνάει. Μην τον εκδικήσει τώρα. Έχει ένα... Μάκη! Τώρα θα τα βγάλω όχι φορά. Μου! Υπάρχει πλάνο που περνάει και κάνει με τις γροθιές. Πήγαινε παντού. Νίκο, εγώ θα πάω στο τέτοιο. Θα πάω εκεί, θα πάω εκεί. Πήγαινε όλα τα ταξίδια. Ποντικός. Ποντικός μεγάλος. Ποντικός. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε ναι. Ότι... Πες λέγαμε, να πω σε break. Ότι εκείνα τα χρόνια παίζαμε ναι. Στα ανοιχτά γήπεδα, λοιπόν. Ναι. Και ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Φορούσες Magic φανέλα και σε έβλεπε ο Ingram. Ο Ingram φορούσε κάτι κόκκινα γυαλιά, κόκκινα μοιοπίας. Έμενε εκεί στην αρχαία αγορά. Ναι. Κατέβαινε βόλτα στην παραλία με τα πόδια. Ναι. Σταματούσε εκεί στην πλατεία δικαστηρίων που παίζαμε εμείς. Ναι. Και καθόταν και έπαιζε μαζί μας. Hey man, με έλεγε, hey man, like us. Και τα λοιπά. Και Magic, ξέρω, Magic και τέτοια. Και καθόταν και έπαιζε μαζί μας ο Ingram. Μπράβο, Κώστα. Και τα βάζω όλα. Ξέρεις, μπασκέτες χωρίς διχτάκι εννοείται. Που τα λέγαμε αθόρυβα. Που τα λέγαμε αθόρυβα. Ξενέρωμα. Όλα αθόρυβα. Λοιπόν, και ο μεγάλος Ingram περνούσε από εκεί. Για εκείνα τα χρόνια. Πρόσεχε. Μου στέλνει μήνυμα ο Σταύρος. Που λέει είπε... πάλι, λες, λέει. Οχ, οχ. Του είπα ότι... Ακαμίες για την πολυδιοκτησία. Δες τι είπα εγώ για και δες τι του μετέφερα. Ναι, ρε φίλε. Είπες. Τι είπα. Είπες. Γέλασα. Και είπα. Ο Μαλεζάς που ήταν πέρσι στην Ξάνθη. Είναι συμπροπονητής, δεν τέτοια αυτό είπα. Όχι, είπαμε για το ξενοδοχείο, ότι αγοράσατε ένα ξενοδοχείο. Όχι, εγώ ακούσει κάτι το γράψω. Δεν το είπα εγώ, Σταύρο. Σταύρο. Αυτό το είπε. Ότι δώσαμε 20 και είπες όχι 10 δώσαμε. 10, ορίστε. Ναι, αυτό είπαμε ρε παιδιά, ναι, γιατί το είπαμε και. Μα δεν είπαμε ότι τουτουτ. Είπαμε ότι δώσανε 20 και όχι 10. Πολύ σε βρίζει. Εγώ δεν είπα τίποτα, Σταύρο. Εγώ άλλο θέμαι σε αυτό το μπλοκ, εννοείται. Ιβάν Σαββίδη, όσο υπάρχει. Αστυνομία, κανονικά. Αστυνομία, μη πει κάτι για τον ΠΑΟΚ. Το άκουσε κάποιο και του στείλε μήνυμα και του λέει ο Τσαλτίδης και ο άλλο ο Ιγριά, που δεν με ξέρουν πώς με λένε. Ναι, όντως. Ανύπαρκτος. Και ο άλλο Ιγριά. Πάλι κράζουνε και τα λοιπά. Λοιπόν, να πούμε ότι την Κυριακή, Χρύσανθε, πάρα πολύ σημαντική είδηση, είναι οι Αμερικανικές Εθνικές Εκλογές, Χρύσανθε. Τραμπ εναντίον Μπάιντεν. Ναι, πάμε σε break. Ποιον ψηφίζεις εσύ? Μη στέλνεις απαντήσεις, ε. Θα το απαντάω, όχι, δεν γίνεται. Θέλω να είσαι μάγκας και να πεις, θα λέω ό,τι θέλω. Αυτό το. Πες το, γράψ' το. Ορίστε, να το. Δεν βλέπουμε γραχή. Θα λέω ό,τι θέλω. Μη μου ξαναστείλεις μήνυμα έτσι και το στήσω, σου δώσω 50 ευρώ. Ρωτάει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Είπες τι εσύ. Είπες. Ρωτάει, τι είπες. Και εγώ δεν το ρωτάω. Λοιπόν. Είπα ότι είστε Γιουσουφάκια του Ολυμπιακού, πες. Απαγόρευση χρήση κλειστών χώρων στην εστίαση. Οι επιστήμονες προτείνουν. Μπορείς να μας πεις τελικά πότε θα μιλήσει ο Μητσοτάκης? Έχουμε το αγώνα. Απόγευμα, στο είπα. Έχουμε αγώνα την Κυριακή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η ώρα είναι 2 παρά. Σε λίγο θα έχουμε τον Μπάρι Τσαλεπίδη μαζί μας. Ο Στέργιος Αναστασιάδης θα τον ακούσετε στις επόμενες εκπομπές. Επιστρέφει μαζί με την αποστολή του ΠΑΟΚ. Θα προσγειωθεί, όπως είπαμε, στο Άκτιο εκεί. Κατόπιν θα πάνε στο Αγρίνιο. Ο δικός είναι δίπλα. Έτσι. Για να κάνει προπονήσεις ο Πάμπλο Γκαρσία με την ομάδα. Πριν τον αγώνα με τον Πανετολικό, πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, πάμε στο break και επανερχόμεθα. Τελευταίο κομμάτι εκπομπής. Αν πεθάνω, φύγε σε τρεις μέρες. Αν πεθάνω, φύγε σε τρεις μέρες. Φύγε σε τρεις μέρες. Αν πεθάνω, φύγε σε τρεις μέρες. Φύγε, μην κάτσεις.
Σε τρεις μέρες φύγει. Γιατί? Έκφραση είναι ρε, τι γιατί. Αν πεθάνω, φύγε σε τρεις μέρες. Τις τρεις μέρες να μείνω. Σε τρεις μέρες να έχεις φύγει, δηλαδή με το που πεθάνω. Σε τρεις μέρες να την έχεις κάνει. Γιατί δεν, αλλιώς. Δεν έχει. Μόνο εγώ. Εννοώ. Μόνο εγώ μπορώ. Μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Αλλιώς θα το κλείσετε. Θα το κλείσετε. Παιδάκια. Ναι, αλλά όταν ανοίξει, τα ανοίξαμε. Παιδάκια. Ανοίξαμε. Όταν κάνεις δικιά σου. Έκανα. Εφημερίδα. Όχι, site. Να. Και εφημερίδα. Δεν ήταν δικιά μου. Να, δεν ήταν δικιά σου. Γι' αυτό έκλεισα. Και την κλείσατε σε 6 μήνες. Άσχετη. Σε 4 χρόνια. Συμπέθερη. Καλά σας λέω, Ζαγόρας. Το 4 χρόνια έγινε 6 μήνες. 3 χρόνια. Εντάξει. Εφημεριδιακά 4 χρόνια είναι σαν 6 μήνες κανονικά. Κώστα με την κατάσταση. Μην αρχίζεις πάλι. Στις 3 το μήνυμα, Μητσοτάκη, Κώστα. Επιτέλους, επιτέλους. Για ο Ζαγόρας το έκανε αυτό. Μπράβο. Και στις 6 Γενική Γραμματεία στα Εκούρα θα προσθέσει τα νέα μέτρα οικονομικής στήριξης που ενεργοποιεί η κυβέρνηση. Δεν πληρωνώ μία. Δεν πληρωνώ δύο. Στις 3 με τηλεοπτικό μήνυμα προς τους πολίτες για το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στις 6 Γενική Γραμματεία ο Υπουργός Οικονομικών Σταϊκούρας θα παρουσιάσει τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ενεργοποιεί η κυβέρνηση. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας θα εξειδικεύσει τα μέτρα που θα εφαρμοστούν. Oh. Και ο επίκουρος καθηγητής του ΕΚΠΑ και μέλος Επιτροπής Περιεχομένων Γκίκας Μαγιορκίνης θα αναλύσει τα οικονομικά δεδομένα. Η άθλη του Ηρακλή. Από 5 Δεκεμβρίου. Παιδιά, αυτά δεν κλείσανε. Συγγνώμη, τώρα αυτοί τι διαφημίζουν, ξανθέ. Ο Τσίπρας λέει να επιτάξει, λέει ο Μητσοτάκης, τα νοσηλευτέρια. Συγγνώμη. Γιατί φτάσαμε σε τέτοιο βαθμό. Εάν φτάσουμε σε τέτοιο βαθμό. Θα... Αδράνεια. Δηλαδή αυτή η στήρα αντιπολίτευση σε τέτοιε εποχέ. Όχι, όχι. Κοίταξε. Σε μερικά έχουν δίκιο, όπως πάντα. Ναι, ρε φίλε, αλλά να το κάνει με έναν διαφορετικό τρόπο. Τώρα να το επιτάξει, εάν είχε ανάγκη όντω και είχε πολλού διασωληνωμένου και δεν είχε, όντω να το επιτάξει. Έκανε, όπως επίταξε αυτό στι τράπεζε. Και βαρούσαν τα ταούλια. Δεν θα κλείσει καμία τράπεζα. Και βαρούσαν τα ταούλια. Και. Όπως επίταξε τα διόδια. Capital control. Μην πληρώνετε. Μην πληρώνετε. Και μετά. Και μετά. 150% αύξηση, πληρώστε το δικαστικά. Ο φίλος μου ο Σάββας ο Κοφίδης τώρα πληρώνει διόδια. Ερώτηση καλή, ε. Δεν μετακινείται, δεν μπορεί να απονομώσει νομό. Τον είδα τις προάλλες στη Τζιμισκή, γι' αυτό το ρωτάω. Άρε Σάββα, Ερακλάρα. Λοιπόν, πληρώνει όμως τώρα διόδια. Δεν ξέρω, φίλε. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι. Όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, πληρώνανε. Πληρώνανε πάρα πολλαπλάσιο κιόλα. Λοιπόν, Χρύσανθε και οι δύο ίδιοι είναι. Κουμάντο κάνουν οι ξένοι. Δεν είναι οι ίδιοι, Κωστόχοι. Οι ίδιοι, σχεδόν οι αυτό ίδιοι. Το λέει, αυτό το είμαι, είσαι ίδιο, το λέει όποιο είναι άχρηστο. Στη γενική πολιτική θεώρηση. Δεν είναι ίδιοι, είναι τελείω διαφορετικό. Η χάραξη τη πολιτική Χρύσανθε είναι ίδια. Καλά, πόσο όχι, μάλλον Κωστό, για αυτού που λέγονται την αριστερή. Αυτό που υπόθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Για αυτού που λέγονται την αριστερή, όντω δεν έχει ξαναγίνει. Μην πληρώνει τα διόδια μόλι 150%. Δεν αυτό τίποτα. Μην κάνει αυτό. Όχι το χρέο. Θα ασκήσει τα μνημόνια σε μία μέρα. Η υπογραφή των μνημονίων και η συντηρητική πολιτική που επιλέθηκε μόνο για αριστερή κυβέρνηση δεν ήταν. Αυτό σου λέω. Δεν είναι ίδια. Αυτοί το λέγανε. Ναι, αλλά αυτοί λένε και τι να κάνουμε, να διαλύσουμε τη χώρα, να την κλείσουμε. Δεν μπορούσαμε. 9 μήνες όμως. Γιατί ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος τα είχαν υπογράψει. 9 δεν είχαν υπογράψει τίποτα. Το πρώτο μνημόνιο ποιος το υπέγραψε. Το τελευταίο. Είναι σαν τους νόμους αυτούς, Κώστα. Κώστα τώρα, ο καθένας κρίνεται καθημερινά. Όλοι έχουν κάνει και τα λάθη και τις ματσακονιές κτλ. Αλλά δεν γίνεται να υπογράψουμε τον νόμο για τη Χρυσή Αυγή, παραδείγματος χάρη, να τον έχει ψηφίσει εσύ. Και όταν είναι ο άλλος κυβέρνηση να λες απαράδεκτος ο νόμος θα βγουν στα 13 χρόνια έξω. Ενώ το έκανες εσύ. Γιατί... Και βγήκε ο Κοντονής και τον εξέδεσε και γι' αυτό του διέγραψε κιόλας. Για το Σκοπιανό που φωνάζουν τώρα το Μητσοτάκη που δεν, που κι αυτός βέβαια είπε ότι θα αυτό. Μα πώς θα γίνει. Ποιος το υπέγραψε. Χρυσανθέ. Υπάρχει, πιστεύεις, στην διεθνή πολιτική τρόπος να μην κάνεις κάτι που έχεις υπογράψει. Μια χαρά υπάρχει. Δεν υπάρχει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Θα με κάνει νταντά τα Σκόπια. Όχι τα Σκόπια. Ποιος θα με κάνει νταντά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Στα παπάκια μας. Στα παπάκια μας δεν είναι. Ποια έτσι. Αμερική θα με κάνει νταντά. Κώστα, θα αφήσουν τους Τούρκους να μπουν μέσα. Χρήσατε, ήδη οι Τούρκοι μπαίνουν μέσα. Δεν μπαίνουν. Ήδη μπαίνουν μέσα. Δεν μπαίνουν και κάνουν άτακτη υποχώρηση και πήγαν στην Αίγυπτο. Δεν τα λέτε αυτά. Το Ρουκ Ρέις, όσο ήταν κοντά στα χωρικά είδα, το λέγατε. Χρήσανθε, τώρα που είδε τις κανονάρες απέναντι. Που πήγε και τρακάραν οι άλλοι βλάκες και πάει το ναρκοδιευτικό. Πήγε και έπεσε πάνω στο τέτοιο. Ο Πολωνός, ο εγκάθετος, ο Πολωνός, Κώστα. Πράκτορας των Τούρκων. Πράκτορας των Τούρκων. Ήτανε. Έτσι λένε. Έτσι λένε, ναι. Έτσι λένε. Ότι η εταιρεία του πλοίου είναι τουρκικών σφαιρόντων. Κοιμισμένοι και τους είχαμε δίπλα στα τέτοια. Έτσι λένε. Πω, πω, να βάλουμε κι εμείς. Κι εμείς.
Να στείλουμε, λέει, δύο παλικάρια να κόψουν, λέει, τα καλώδια του ορού Κρέις. Δύο κομάντος. Βατραχάνθρωπους. Ναι, ναι, δύο από κάτω. Που μιλάμε δηλαδή για... Τα οποία για τα καλώδια τα έχουν εκεί και δεν κάνουν τίποτα. Κάνουν βόλτα. Χρυσανθέ. Είναι επίδειξη αυτό. Είναι, εντάξει. Εντάξει. Έφυγε όμως. Δεν στην έφυγε. Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Απέναντι από τη Ρόδο πήγε. Χρυσανθέ. Στην Αίγυπτο. 6 μίλια. Στην Αίγυπτο. Χρήστο, ποια είναι η γνώμη για τη διεθνή πολιτική σκηνή? Πώς και δεν είπες όχι. Χρόνια πολλά για χθες, Χριστό. Προχθές. Πάρε, λοιπόν. Τι γίνεται, ρε Πάρη. Πού είσαι, παιδιά, καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε Πάρη. Ρε Πάρη. Τι σου είπα, μην παίζεις κόντρα τη Λέστερ. Στο είπα. Εγώ, ρε Πάρη, ναι, στο είπα. Αγγλική ομάδα είναι, μην παρασύρεσαι από τα ποσοστά. Πήγε καλά, λέει η ΑΕΚ όμως. Ήταν καλή. Τι έκανε. Ήταν καλή, λέει. Και ήταν καλή. 1-5 πρέπει να λήξει. Όντως, δεν το είδα. Πάρη, δεν το είδα. Εγώ, παιδιά, μετέδιδα δύο παιχνίδια, τώρα πίσω από τα άλλο. Αυτά που είδα μετά το μάτι είναι το θέμα. Εγώ τα είδα. Τον Πάοκ, εγώ τον είδα, εντάξει. Και την ΑΕΚ είδα και τον Πάοκ είδα. Την ΑΕΚ όχι. Ο Πάοκ έπρεπε να κερδίσει και η ΑΕΚ έπρεπε να χάσει. Και έχασε. Και έχασε. Και ο Πάοκ δεν κέρδισε. Εννοώ αυτά που είδα στου δρόμου μετά. Εδώ στην Αθήνα. Μακάρι, βέβαια. Μετά τι 12 είχε lockdown. Πού πήγε μετά. Στην Αθήνα δεν έχει. Κώστα. Φυσικά και χρήση, τα απαγόρευση κυκλοφορίας. Ξάβλου. Και εσύ στο με 6. Α, εντάξει, αυτό. Εντάξει, okay. Εγώ τελείωσα μετά τις 12.30. Εδώ δεν έχει τίποτα πάρει, είναι όλα κλειστά πλέον. Και εννοεί το χαμό που έβλεπε. Εννοώ ότι είχε μόνο περιπολικά στο δρόμο. Όποιοι ήταν με γιο ταχύ του σταματούσαν κανονικά, πέφτανε οι κλεισούλες κανονικότατα. Εσείς, κύριε, γιατί είστε έξω. Στα... Ακριβώς. Συγγνώμη, τώρα έχει, τώρα έχει χαρτί που μπορούμε να έχουμε εμείς που δουλεύουμε το βράδυ. Ναι. Εγώ έχω τέτοιο χαρτί. Έχεις, ναι. Είσαι δημοσιογράφος, αλλά είσαι ταυτότητα, μπορείς και χωρίς χαρτί. Εσύ πάρει, έχεις και άλλο χαρτί. Όχι εκεί. Πάρει, τι λέει αυτό. Κώστα. Ο Κώστας. Ο Κώστας. Ο κουμπάρος σου. Που όπου πάρει. Κώστα, σε ευχαριστώ και έχεις και εκπομπή σήμερα. Θα βγει σήμερα. Είχα κάτι δυνατά σημεία και για το Σαββατοκύριακο. Αλλά τελικά δεν θα βγω. Υπάρχει, αν και δέχτηκα τρομερό κομπλιμέντο, Χρήσανθε. Από ποιον? Από τον ακροατή που έστειλε το μήνυμα που είναι, ναι. 20χρονος. Βέβαια. Βέβαια. Εντάξει, έπεσε 2-3 χρόνια έξω. Εντάξει. Ναι, σωστά, 26 ετών. Δεν έπεσε και πολύ μακριά. 26 ετών. Ακριβώς. Πάρη μου, πες μου λίγο κάτι. Έχεις ενημέρωση καταρχήν για το θέμα με τον Γιαννακόπουλο? Ναι, Χρήσανθε μου, για πες. Για το θέμα με τον Γιαννακόπουλο. Ναι, σε αυτά τα λεπτά θέματα, όπως καταλαβαίνεις, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Σωστό. Έτσι, οπότε περαστικά. Και φροντίζουμε να είμαστε διακριτικοί πάρα, ναι, πάνω από όλα. Να πούμε περαστικά θέματα. Απλά και... Πάνω από όλα περαστικά φυσικά, γιατί είναι μια είδηση η οποία φαντάζομαι και μέσα στην όλη κατάσταση με τον κορονοϊό ότι έκανε αίσθηση και... Σωστά. Να είναι πάντα καλό ο άνθρωπος. Οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, έτσι. Καλά, βέβαια. Όχι μόνο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη. Εννοείται. Το θεωρώ. Εσύ, Χρήσανθε, έχεις ενημέρωση θα γίνει το Αριστεράς Τρίπολης? Βεβαίως, το έχουμε πει από χθες το βράδυ εδώ στο Δήμερο και στο Λαμπαουτάρης. Πάλι το έχουμε πει, όλα τα λέμε. Ναι, ναι, ναι. Είναι γραμμένο, Κώστα, δες το. Πάρει, όλα τα λέμε. 8.30 ώρα χθες, μπες και δες στο site. Και, η μεγαλύτερη είδηση που είχε το All About Aris, Χρήσανθε. Ναι. Είναι ο Ελληνιάδης. Ήταν η είδηση του Ελληνιάδη, Χρήσανθε. Το είπαμε. Αλλά το All About Aris, παρόλο που ανήκει στον ίδιο μηντιακό όμιλο, δεν έγραψε απλά και μόνο. Έγραψε ότι αποκαλύφθηκε στην εκπομπή Τρόικα. Βέβαια, Χρήσανθε. Το έγραψε όντως. Να σε πω, Χρήσανθε, θα βάλεις το Στέρι Αναστασιάδη σε 14ήμερη καραντίνα τώρα που ήταν στην Ισπανία? Όχι. Γιατί? Και μάλιστα σε πόλη που έχει 7.000 κρούσματα το λεπτό. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το πρωτόκολλο. Δεν προβλέπεται από πού? Από το πρωτόκολλο. Μπορεί κανονικά να έρθει. Εδώ πια καραντίνα. Πήγε στην Γρανάδα, έφυγε από εδώ. Πήγε στην Γρανάδα, θα πάει στο Αγρίνιο. Και από το Αγρίνιο θα διασχίσει όλη την Ελλάδα για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Εννοώ να μην του επιτρέψει να πατήσει το χώρο εργασίας για 14 μέρες. Όχι, να θα έρχεται ο Στέργιος, μου. Θα έρχεται ο Στέργιος, εγώ και ο Κώστα λείπουμε. Σωστό και αυτό. Έτσι. Πάλι καλά. Έτσι. Λοιπόν. Κώστα λειτουργεί. Ναι. Ότι ο ΕΣΑ και εμείς θα το ρωτάμε ή αυτός. Ναι, πες πάρει. Έτσι, λέει πως όταν μια περιοχή είναι κόκκινη, όπως η Θεσσαλονίκη, το παιχνίδι πρέπει να αναβληθεί. Όχι, δεν το λέει. Σίγουρα. Δεν το λέει το πρωτόκολλο για περιοχές. Μήπως έχει επικαιροποιηθεί? Δεν το λέει, όχι. Ο ΕΣΑΚΕ θέλει να γίνουν τα μάτς. Εννοείται. Μπράβο. Αυτό είναι το άλλο σενάριο το οποίο έμαθα πριν από λίγο. Ότι από τη μια υπάρχει αυτή η εντολή προς τις ομάδες. Ή τέλος πάντων αυτή η απόφαση του ΕΣΑΚΕ, όχι εντολή προς τις ομάδες. Ότι όταν μιλάμε για κόκκινες περιοχές οδεύουμε προς αναβολή. Αλλά από την άλλη πλευρά
έχουμε την πίεση του ΕΣΑΚΕ να υπάρχει κανονικά. Παιδιά, να σας πω κάτι, πρέπει να γίνεται σεισμός στιγμή αυτή στην Αθήνα. Ρε πάρει έλεος. Ρε παιδιά, πώς κουνιέται έτσι το πολύ φωτό μου. Μήπως πέρασε καμιά όμορφη. Θα έπρεπε να σηκωθώ να την κοιτάξω για να γίνει σεισμός. Μήπως πέρασε καμιά. Και επίσης έμαθα ότι ο Άρης, επειδή είναι κλειστό το Αλεξάνδριο, δεν είναι. Σωστά. Δεν τον άφησαν και να προπονηθεί πάλι. Δεν προπονήθηκε. Και το τεχνικό επιτελείο θέλει να κάνει κανονικά προπόνηση το απόγευμα. Ναι. Έτσι. Ότι μπορεί να μην κάνει προπόνηση, αλλά το παιχνίδι να οριστεί παρά το ότι είναι και στο Αλεξάνδριο, να γίνει κανονικά στο Αλεξάνδριο για να γίνει το παιχνίδι. Για να γίνει το μάτς μόνο. Συγγνώμη, δεν με αφήνει να προπονηθώ και θα γίνει στο Αλεξάνδριο το παιχνίδι. Πώς γίνεται αυτό. Ας έρθει στο Ιβανόφσκι. Στην προπόνηση κολλάει, στο τέτοιο δεν κολλάει. Στο παιχνίδι δεν κολλάει, επειδή θέλει ο Ηρακλής να παίξει. Και ελέγχεται τον ΕΣΑΚΕ του Γαλατσόπουλου. Καλά, οι μεγάλες ομάδες έλεγχουν τα πάντα. Σωστά, έχεις δίκιο. Ο πρωτοπόρος. Και επίσης χρήσανθε στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, ο Άρης όρισε, είχε δηλώσει τους Ζωσιμάδες εξ αρχής. Δεύτερη έδρα. Σαν δεύτερη έδρα. Ναι, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν υπάρχει, δεν μπορεί να παίξει. Στο Καφτατζόγλιο παίζουμε. Ο Άρης λοιπόν, που στο παρελθόν είχε δηλώσει κάποτε τη Λάρισα, δεν μπορεί στην περίπτωση να δηλώσει, για παράδειγμα, τη Λάρισα από ό,τι έμαθα, γιατί είναι σε κόκκινη περιοχή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση εκτός νομού. Ναι, σωστά. Ο Άρης γιατί να δηλώσει. Άρα τώρα, το παιχνίδι πρέπει να γίνει κανονικά εν ολίγης. Για τον μπάσκετ λέει. Α, για τον μπάσκετ λέει. Ναι. Εμείς δεύτερη έδρα ποιο έχουμε δηλώσει. Το παλέ. Ο Άρης στο μπάσκετ ποια έχει δηλώσει δεύτερη έδρα. Νομίζω το Ιβανόφιο. Τι να δηλώσει, το Ιβανόφιο και να πάει να πέσει στο Ιβανόφιο, Άρη Ηρακλής. Συγκυρία. Θα έπρεπε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. 600 ευρώ δώστε μας την ώρα και ελάτε. Ας ορίσουμε το άλλο το γήπεδο το... της Γουγουά στην πόλη. Σωστά, στο Παλατάκι. στο κλειστό της Πηλέας. ΠΑΟΚ Sports Arena. Έτσι. Λοιπόν, πολλά τα ερωτήματα. Τίποτα στοιχηματικό έχεις να μας δώσεις. Παραπέντε είναι τώρα. Μα στο παραπέντε πρέπει να βρούμε σημείο. Κοίταξε. Και δεν μας πάει το τελευταίο, το τελευταίο διήμερο. Δεν μας πάει γιατί... Θα πρέπει να ανακάψουμε και είμαι αποφασισμένος. Έτσι. Γιατί δεν παίξαμε, δεν μας πήγε η μέρα των φαβορί που βγήκαν όλα. Πότε ήταν που πληρωθήκαν όλοι, την Τρίτη. Την Τετάρτη που ήταν η επέτειος του όχι. που γιορτάζει ο Κιώσης δηλαδή. Και πρόσεξε, πριν δώσουμε σημείο να μου λύσει μια απορία ακόμα. Και δύο. Πώς γίνεται ρε Κώστα να μην παίζει ο Προμηθέας και να παίζει ο Απόλλωνας Πατρών, μου κάνει εντύπωση. Ο Προμηθέας δεν παίζει γιατί... Τι εννοείς δεν παίζει, στην Α1. Δεν παίζει ο Προμηθέας, δεν έπαιξε ούτε στην Α1, θα μου πεις το Λαύριο είχε τα κρούσματα. Και άλλο επίσης, δεν έπαιξε στο ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Και άλλο βρέθηκε στο Λαύριο σήμερα. Δεν έπαιξε το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, το οποίο ήταν να γίνει μεσοβδόμαδα. Ναι. Την ίδια ώρα που την επέτειο του όχι, ο Απόλλων Πατρών ταξίδεψε στην Αμαλιάδα και έπαιξε με τον Κόρυβο. Ναι, αλλά ο Προμηθέας είχε κρούσματα ρε πάρει νομίζω, γι' αυτό δεν παίζει. Άρα έχει να κάνει μόνο με τα κρούσματα και δεν έχει να κάνει με την κατάσταση στην Πάτρα. Όχι, έχει πάνω από τρία κρούσματα. Και αναβάλλεται το παιχνίδι. Ωραία. Η Πάτρα είναι ο φίλος ο Βετούλας. Η Πάτρα είναι ο φίλος ο Βετούλας που τα ελέγχει όλα εκεί. Με τους πατρινούς. Ναι. Την πρωτεύουσα του μπάσκετ κανονικά στην Ελλάδα. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Είναι η Πάτρα. Και θα ανεβεί και ο Απόλλωνας του χρόνου. Και ο Ολυμπιακός. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει αν ανέβει ο Απόλλωνας. Τι θα γίνει σιγά. Και τελικά ο Απόλλωνας θα ανέβει πριν ή μετά τις εκλογές της ΕΟΚ. Πριν. Βρίζω το... Δεν θα γίνουν εκλογές της ΕΟΚ καταρχήν. Ακριβώς. Σας το είπα. Σωστό και αυτό. Δεν θα γίνουν. Γι' αυτό έμαθα κιόλας. Ναι. Ότι μου σφίριξε ένα πουλάκι πως είναι μαζί πλέον. Ναι. Βασιλακόπουλος και Ιόλιος. Δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι σενάριο. Αλλά μου το σφίριξαν. Είναι σενάριο αυτό όντως. Είναι σενάριο. Το δέχεσαι. Νομίζω όχι, γιατί ξέρω ότι ο πρόεδρος δεν είναι των συμμαχιών. Ξέρεις. Δεν θέλει, δεν γουστάρει. Μόνος του. Αλλά ότι μιλήσανε και ότι εντάξει, αυτό δεν ξέρω τι να πω. Δεν το επιβεβαιώνω πάντως. Χρήσανε, τι έχει να πεις. Στέλνει μηνύματα στον Καρυπίδη. Ό,τι λέει ο Κούσης ισχύει για τον μπάσκετ. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία. Να δώσουμε μπασκετικό σημείο Κώστα και Χρήσανε ή ποδοσφαιρικό. Ναι. Ό,τι θέλεις. Τι ναι. Ένα νωρίς δώσε γιατί μετά το βράδυ θα δώσεις άλλο. Όπα. Καλό. Καλό αυτό. Καλό. Κώστα. Καλό. Μπράβο, το κρατάω. Γεμάτη, να δώσει ένα νωρίς. Γεμάτη ωραία. Αυτή η ζώνη. Ωραία. Τι ώρα θα βγω στην εκπομπή για να δω ποιο σημείο από ποια ζώνη θα επιλέξω. 9.30. Ωραία. Τότε λοιπόν πάμε με τον Άσο της Χίμκι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Άντε πάλι. Πάλι μπάσκετ.
Καθαρός άσος. Καθαρός άσος είναι για αυτούς που παίζουν με πολλά μηδενικά. Εγώ δηλαδή. Εμείς θα πάμε με τον άσο πάνω από τους 5,5 πόντους. Α, και διαφορά. Κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, δηλαδή με το πλεονέκτημα, ναι, με το χάντικαπ. Η Χίμκι παίζει έτσι και ο αλλιώς. Παίζει νομίζω. Δεν παίζει μόνο ο Γιώβιτς. Και επίσης λέγεται, Κώστα, δεν θα το συζητήσουμε και στην κομπή σου, ναι, ναι, ότι είναι λάθος το χάντικαπ που δίνουν στην Μπασκόνια, το συν 5,5, να χάσουμε... κόντρα στην Μπαρτσελώνα. Όντως, ντέρμπι, είναι ντερμπάρα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ίσως είναι σαν παράδειγμα το ότι γεγονός ότι η Μπασκόνια κέρδισε πρόσφατα με 11 την Μπαρτσελώνα για την ACB. Ναι, αλλά άλλο μάτς τότε ήταν. Έτσι. Και νομίζω είχε και απουσίες. Άλλο μάτς τότε και άλλο αυτό. Είχε και απουσίες η Μπάρτσα. Πιστεύω και εγώ. Και η Μπάρτσα τώρα προέρχεται από μια, έκανε μια μεγάλη νίκη κάπου. Κάπου κάτι έκανε. Έπαιξε και μεσοβδόμαδα, την περασμένη Τρίτη που το συζητούσαμε και το λέγαμε αυτό. Και έχασε. Όχι. Ναι. Και έχασε. Να δούμε τώρα. Όχι, γι' αυτό. Bounce back. Για να δούμε. Πάντως και από όσον αφορά το ποδοσφαιρικό σημείο, το οποίο συζητάμε, Χρήσανθε, ναι, θεωρώ ότι τη φορά αυτή ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τη Λαμία και θα βγάλει αυτό το 1,90. Άμα δεν κερδίσει και στη Λαμία, ρε φίλε. Πέντε φορές το είπαμε το διπλό του Παναθηναϊκού, όντως. Άμα δεν κερδίσει και στη Λαμία, τι να πω. 600 ευρώ θα βάλω. Αν είχα. Ωραία, βάλε και κάτω από μένα. Καρ. Να σπάσουμε την μπάγκα. Είναι δυνατόν. Για να δούμε. Και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό σημερινό κουπόνι, Χρήσανθε, επειδή είσαι δήμονα του ποδοσφαίρου. Ναι, ναι. Έτσι. Βλέπω ότι ποντάρεται πολύ οι Wolves. Οι Wolves. Ναι, οι Wolves, η οποία παίζει στην έδρα της σήμερα το βράδυ με την Crystal Palace και δίνει κοντά στο διπλασιασμό. Θα την παίξουμε. Η Crystal Palace είναι επικίνδυνη όμως, γιατί έχει κάνει πολλές νίκες. Έχει κάνει καλές νίκες η Crystal Palace. Κέρδισε τη Manchester, κάτι τέτοιο. Τη Liverpool νομίζω, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Υπομονή. Θα έχουμε κανονικά δράση εντωμεταξύ λοιπόν το Σαββατοκύριακο στο μπάσκετ στο ποδόσφαιρο. Και εσένα περιμένουμε να μας το πεις. θεωρώ πως θα έχουμε. Πάντως νομίζω και ότι εγώ, τα ναι, πάντα θα κρυθούν σε μεγάλο βαθμό από το τι θα πει ο Πρωθυπουργός σήμερα μέσα στις επόμενες ώρες. Όχι ο Πρωθυπουργός, ο κορυφαίος Πρωθυπουργός. Ο κορυφαίος Πρωθυπουργός. Έτσι. Τι έτσι εσύ ρε. Σωστά τα λέτε. Αμέσως δηλαδή έλεος. Πού είναι ο Στέργιος ο φίλος μου λίγο να φρικάρει. Όντως. Ο Στέργιος καραντίνα ρε παιδιά, μόνο τηλεφωνικά τον βγάζετε. Πρέπει να τον έχουμε χει πάρει όντως. 100%. Πήγε σε πόλη που είχαν 4.000 κρούσματα το δευτερόλεπτο. Βρέθηκε σε αεροδρόμιο παιδιά. Και όχι μόνο αυτό. Τον άλλον. Και όχι μόνο αυτό. Έκανε και βόλτα λέει το βράδυ γιατί δεν είχαν εστιατόριο στο ξενοδοχείο. Ρε παιδιά και την ημέρα κάνανε βόλτα. Δεν έχετε δει τι φωτογραφίες ανεβάσαν. Όλοι τις ίδιες έχουν ανεβάσει. Ω, ΕΟΤ πάλι κούρασε. Είναι δυνατόν. Αυτά τα social. Καθόλου δηλαδή τον κόσμο το που βρίσκεται. Ναι. Πήγαν τα παιδιά, κάνανε και τη βόλτα τους. Και καλά κάνανε. Αλλά χρήσατε τον μπέι πρέπει να προφυλάξει. Ακριβώς. Τον εαυτό και τον κουμπάρο μου. Όχι ο Στέργιος για 14 μέρες. Πάρει, ο Χρήστατος τώρα τελευταία όλο βήχει. Ό,τι να είναι. Θέμα έκανα τώρα τεστ καταρχήν. Είμαι ο μόνος. Και εγώ έκανα χθες το βράδυ. Εγώ έκανα χθες το βράδυ. Έκανα τεστ. Και όχι rapid. PCR. Το τεστ, εγώ, το τεστ εννοείς το εβδομαδιαίο. Ναι, εγώ κάνω κάθε φορά με την ομάδα, εννοείται. Και χθες ήταν μια αυστηρή. Τι εννοείς αυστηρή, υπάλληλος. Μια αυστηρή νοσοκόμα και σχεδόν κακιά. Ελπίζω να μην με ακούει. Και, κακιά! Και να πω μια κατάλληλη λέξη, μου το έβαλε μέχρι μέσα. Παιδιά, όντως. Όντως, ακούστε να δείτε, σεισμός 6,6 ρίχτερ. Δικαιώθηκε, ρε. Βορειοδυτικά τη Σάμου. Σας το είπα, δώσαμε. Καλά, από τη Σάμου έφτασε το κερατσίνι. Συγγνώμη, εσείς εδώ, τώρα είσαι στην Αθήνα. Όχι. Ποιο κερατσίνι, ρε Κώστα, είναι δυνατόν. Στο κερατσίνι. Το με τον τζάπα. Στο Ελπάσο, λοιπόν. 6,6 ρίχτερ, λοιπόν, ναι, βορειοδυτικά. Αποκλειστικά. Δικαιώθηκε. Παιδιά, και αυτό αποκλειστικά. Κόψτε το σποτάκι αυτό. Κόψτε το. Να το πει. Έτσι είναι τα σποτάκια. Έτσι είναι τα σποτάκια. Δεν μου λες πάρει, εδώ είσαι τώρα ή κάτω. Σου είπε ρε φίλε στην Καλυθέα. Για να είναι. Ρε παιδιά, πώς κοίτα να η Σάμος, να το η Σάμος, 6,6. Ταρακούνησαν την μισή Ελλάδα. Ω, δυνατός σεισμός. Αποκλειστικά. Καταρχήν ταρακουνιέται η μισή Ελλάδα όταν βγαίνω και μιλάμε. Έτσι. Σεισμός. Ο Πάρης ο Θεός. Έτσι. Πάρη. Το Χρήσανθε. Πολύ καλό. Ο Πάρης ο πρώην Άρης. Για βάλε μια μερίδα. Για βγάλε μια μερίδα παϊδάκια τώρα στο τσουκάκι στη διαγώνιο, πάρει.
Κώστα, ακόμα μας περιμένουν να μας καλέσει. Παιδιά, παλιά στη Διαγώνιο είναι κλειστά όλα. Ποιος να μας καλέσει, ο Χρύσανθος? Τώρα, όταν έρθει, θα έρθει. Καλά, Χρύσανθε, άστο. Το καλοκαίρι. Τέσσερα χρόνια έχει που το λες. Όπως χρωστάει και μία στο τζουκάκι ο Στέριος από το στοίχημα. Αλλά ο Στέριος χρωστάει πόσα? Όχι, χρωστάει στο τζουκάκι από το στοίχημα στο μπάσκετ. Άντε, σε κλείνουμε. Γιατί ρε παιδιά, καλά δεν περνάμε. Πρέπει να πάμε στην επόμενη εκπομπή. Ναι, πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε στην επόμενη εκπομπή και είναι και 2 και 5 κιόλας ήδη. Άντε, γεια σας τώρα. Τα λέμε το βράδυ. Το βράδυ. Bye, bye, bye. Τα λέμε, παιδιά, τα λέμε. Άντε, γεια. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε εξέλιξη για το αν θα γίνουν τα παιχνίδια. Πρώτον, του μπάσκετ, ναι, το άριστο ποδοσφαίρου θα γίνει. Στον εισαγγελέα ο Αυγενάκης τις καταγγελίες δάρα για το Δημητρίου. Τις καταγγελίες δάρα για το Δημητρίου. Χουάριο. Δημητρίου έψα. Δάρας Πανιώνιος. Έπο. Γιάννης Δάρας, ο συνάδελφος. Α, ο Δημητρίου είναι ο νέος υποψήφιος ήταν. Δεν είναι. Τελικά. Δεν θα είναι τελικά. Το φάγανε στη στροφή. Ο Παναγιώτης Δημητρίου που λέγανε ότι είναι έμπειρος παράγοντας κτλ. Βέβαια. Αφού όρισε τη Ριζούπολη να γίνει ο τελικός ενώ ήταν ακατάλληλο το γήπεδο για παιχνίδι. Συγγνώμη τώρα αυτό. Ένα λεπτό έτσι λίγο να καταχραστούμε από τον χρόνο της επόμενης εκπομπής. Ναι. Στη Ριζούπολη ήταν διαιτής ο Μποροβίλος. Ο Μποροβίλος ήταν στη Ριζούπολη διαιτητής. Χρειαζόταν διαιτητής. Ο Μποροβίλος ήταν και όλοι της αστυνομίας μετά όλοι προσλήφθηκαν στον Ολυμπιακό. Όλοι. Όχι όλοι. Όλοι. Ο Μπαλόκας, ο Μαλόκας. Στη Θεσσαλονίκη οι διευθυντές σε άλλη ομάδα προσλαμβάνονται. Αυτός που ήταν στο Άρης ΠΑΟΚ, δηλαδή υπεύθυνος μέτρων τάξης. Σε άλλη ομάδα έγινε πρόσληψη. Που λέγανε ότι έπινε ουίσκι στη σουίτα της ΠΑΕ Άρης. Και μετά το προσλάβαν μετά από 6 μήνες στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Μαζί με ένα φάξ δώρο. Ο φίλος μου Γεροντίδης. Μαζί με ένα φάξ δώρο. Χαιρετίσματα. Όχι, άλλο είναι αυτό. Άλλο είναι αυτό. Ο φίλος μου Γεροντίδης, εκεί τον έλεγα. Κάθε φορά τον έβλεπα τι γίνεται. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Υπεύθυνος μέτρων τάξης. Στο ΠΑΟΚ Άρης και στο Άρης ΠΑΟΚ το περίφημο. Πήγαμε χθες. Είχε χθες. Το 2-0 με τον Γκάμπορα. Τον φάγατε για τον Κόκε. Άσχετη κι εσείς. Συμπέθερη. Η αλήθεια πάντα βγαίνει. Ναι, καλά. Το φάγατε για τον Κόκε. Πετούσαμε τη λάσπη, τον βρίζαμε ότι έπινε ουίσκι στη σουίτα της ΠΑΕ Άρης και μετά από 6 μήνες αυτόν τον προσλάβαμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κώστα. Αυτόν που λέγαμε ότι είναι έπινε ουίσκι. Στην πορεία μετά μπορεί να αλλαξοπίστησε. Δεν είχαμε φράγκο για να πάρουμε ουίσκι, να ξέρετε. Σιγά μην είχε ουίσκι στη σουίτα της ΠΑΕ Άρης. Νεράκι. Πρέπει να βάλω κι εγώ. Εμφιαλωμένο. Απαγορεύεται το αλκοόλ. Πού, μέσα στα γήπεδα. Ναι. Γιατί άμα έχω lounge. Απαγορεύεται. Και στο lounge. Ποιο lounge έχει, ρεύμα δεν έχετε. Να. Λοιπόν, άντε κλείσε. Λοιπόν, πες γεια στον κόσμο. Τα λέμε τη Δευτέρα. Να είστε όλοι καλά. Προσοχή. Έτσι, προσοχή. Με νίκη στις ομάδες μας. Με νίκη στις ομάδες μας, όχι. Δεν γίνεται. Με νίκη στις τηλεφωνήτριες μπορεί. Ωραία. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Λίμπερο, βέβαια. Η νική. Τη βρήκα, ξέρεις που τη βρήκα. Ένα τέτοια λες τώρα και. Τη βρήκα, φίλε, όταν πήγα στο Ρούπελ στην αναπαράσταση πριν 2 χρόνια. Τον Καρεκλάρη. Ήταν εκεί με τον άντρα της. Να ζήσει η κοπέλα, να ευτυχήσει. Και εγώ μια φορά έτρωγα με την Τουτούτ και ήρθε στο τραπέζι και α, και ου, και α. Και α, yeah. Και μετά η Τουτούτ. Και Τουτούτ, μετά σεισμός 6,6 στη Σάμο. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε τον Μπάρι. Να περνάτε καλά. Να περνάτε καλά. Γιώργος Ζαγόρας, Ζάχος, αμέσως τώρα μαζί σας. Τι? Τίποτα. Στην τουαλέτα μέσα. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας.